Καλησπέρα σας κυρίες κύριοι, είναι Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και είμαστε στην τελευταία Δευτέρα για την ώρα εχμής εδώ για αυτήν την τηλεοπτική σεζόν. Θα σας πούμε καλό καλοκαίρι και θα σας πούμε και στο Επανειδήν. Η σημερινή εκπομπή έχει τέσσερις διαφορετικές θεματικές ενότητες και επιλέξαμε να έχουμε τέσσερις διαφορετικές θεματικές ενότητες για ένα και μόνο λόγο. Επειδή έχει έναν χαρακτήρα που πολλές φορές μεταλλάσσεται από Δευτέρα σε Δευτέρα και αυτό θέλουμε να κάνουμε με τη μορφή ανασκόπησης, με πιο χαλαρή διάθεση, στην τελευταία εκπομπή αυτής της τηλεοπτικής σεζόν. Ομολογουμένως μια πολύ δύσκολη τηλεοπτική σεζόν, γιατί είχαμε όλων των ειδών τις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, πρωτόγνωρο και δημοσιογραφικά, για όλα αυτά τα οποία προκάλεσαν οι θεομηνίες στο νησί μας. Όμως θα κλείσουμε με χαλαρή διάθεση και θα πάρουμε και εικόνες από ένα από τα ωραιότερα σημεία της Ελλάδας, το Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων, σε απευθεία σύνδεση στη διάρκεια της εκπομπής. Ο πρώτος καλεσμένος είναι, νομίζω, ο άνθρωπος που ενορχιστρώνει αυτό που λέμε ενημέρωση στην Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει τη δική του ιστορία. Πάντοτε ήθελα να του κάνω μία συνέντευξη λίγο διαφορετική. Βεβαίως δεν θα χάσουμε τον χαρακτήρα τον ενημερωτικό, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Μαζί μας ο Διευθυντής Ειδήσεων της Crete TV, ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Σαχίνης. Γιώργο, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Ωραία βραδιά για σένα. Ωραία βραδιά. Πάντοτε η τελευταία βραδιά έχει και αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί φέρνει στο μυαλό σου πράγματα τα οποία συνέβησαν στην εκπομπή, κάνει τον δικό σου απολογισμό και νομίζω ότι αν νιώθεις ικανοποιημένος, αυτό είναι και το σημαντικό. Να πω κάτι. Βεβαίως. Νομίζω ότι αν πέρυσι ήταν η εκπομπή ώρα εχμής, ήταν η εκπομπή γνωριμίας περισσότερο. Mm-hmm. Φέτος έχει βάλει το πιο ισχυρό αποτύπωμά της. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Αλλά δεν είναι μόνο δική μου. Είναι πάρα πολύ κόσμος που το λέει. Και κυρίως γιατί άνοιξε ένα πεδίο που η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση δεν το πολύ συναντάς. Ενώ καθημερινών, ανθρώπινων, βιωματικών ιστοριών που όλες μαζί φτιάχνουν ένα συλλογικό υποκείμενο της ίδιας κοινωνίας σε μεγάλα θέματα. Εμένα μου άρεσε δηλαδή ότι αφήνοντας τη λεγόμενη μεγάλη πολιτική, μεγάλη οικονομία, μεγάλη γεωπολιτική, υδρογονάνθρακες κτλ., ασχολούσουν με θέματα της καθημερινότητας που αγγίζουν δεκάδες σπίτια στο νησί σε όλη τη χώρα. Δεν κυτρίνησες. Μου έκανε εντύπωση ότι πολλές φορές το δάκρυ πήγε κορόμιλο και σε πειράζαμε γι' αυτό, αλλά έβγαινε αυθόρμητα, δεν το εκβίασες. Και τελικώς αυτό είναι οι άνθρωποι, οι χαρές και οι λύπες. Και γι' αυτό νομίζω ότι φέτος, μακράν των ενημερωτικών εκπομπών, έκανε διαφορά. Έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα να το ακούω αυτό από σένα. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε λίγο με τα πιο δύσκολα, για να πάμε στα πιο χαλαρά και τα πιο όμορφα. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Και εμένα ως δημοσιογράφος, αν με ρωτήσει κάποιος τι είναι αυτό που σου μένει, είναι ότι μέσα σε αυτό εδώ το πλατό, αλλά και σε όλα τα πλατό των ενημερωτικών και όχι μόνο εκπομπών της Crete TV και βεβαίως του Δελτίου Ειδήσεων, πολλές φορές μέσα σε αυτήν την χρονιά, με σημείο αναφοράς και την κόπωση, αλλά και τη συγκίνηση, τον εκνευρισμό, είδαμε πώς είναι η ζωή. Είδαμε πώς είναι άνθρωποι να χάνουν δικούς τους ανθρώπους, είδαμε τη δύναμη της φύσης που πολλές φορές την παραμερίζουμε και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σου μένει ως διευθυντής ενημέρωσης της Crete TV. Θέλω να μου πεις δηλαδή μια δύσκολη στιγμή που είπες ότι ναι ρε παιδί μου, είναι πολύ δύσκολο και έχουμε υποχρέωση να το δείξουμε στους τηλεθεατές αυτό. Προφανώς η κακοκαιρία και κυρίως τα αποτελέσματα της παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα και στο νησί μας νομίζω ότι φέτος είναι οι πιο συγκλονιστικές στιγμές από το να βλέπεις την κατάρρευση του γεφεριού στον Κερίτη μέχρι όλα όσα συνέβησαν, καταστροφές, χάσαμε ανθρώπινες ζωές, υπήρξε κυρίως ένα πισωγύρισμα με τη γνωστή ούτως ή άλλως ανυπαρξία έργων υποδομής στο νησί εδώ και χρόνια. Κατά συνέπεια νομίζω ότι ήταν η πιο έντονη, η πιο επίμονη, η επίπονη και αναπάντεχη στιγμή για όλους. Εγώ δεν θα λέγω ότι είναι δύσκολη χρονιά φέτος, Μάνο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, τηλεοπτικά τουλάχιστον, και όχι μόνο, από το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε μέχρι και τις μέρες μας, αν αναλογιστεί κανείς τα όσα έχουν συμβεί διεθνώς, εθνικά και περιφερειακά στο νησί. Mm-hmm. Άρα ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες χρονιές, που ζόρισε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι οι στιγμές που μας έπληξε η κακοκαιρία, στα δυτικά κυρίως, φέτος ήταν, λες, αν είναι δυνατόν να συμβαίνει. Αυτό και όμως αυτό τι απέδειξε κατά τη γνώμη μου,
ότι παρεμβάσεις, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις και η έλλειψη προνοητικότητας αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα. Όσο και αν αργεί η φύση, επανέρχεται με έναν τρόπο, περιμένει. Θέλω να πω το εξής, ότι αν ένας νέος δημοσιογράφος ξεκινούσε την καριέρα του, τα πρώτα βήματά του μέσα σε αυτήν την τηλεοπτική χρονιά, γι' αυτό είπα ότι τη χαρακτήρισα δύσκολη, νομίζω ότι θα τα ζούσε όλα. Ωραίο αυτό. Δηλαδή από θεομηνίες, από τραγωδίες, από όμορφα πράγματα, είχαμε όμως και όλων των ειδών τις εκλογικές αναμετρήσεις back to back. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό στοίχημα και για την Crete TV. Νομίζω ότι οι ίδιοι τηλεθεατές επιβράβευσαν αυτή την προσπάθεια, για να μην ευλογούμε συνέχεια τα γένια μας. Από την άλλη όμως βγήκαν και κάποια νέα δεδομένα στην πραγματικότητα. Και θα σε πάω από τις πρώτες εκλογές, δηλαδή τις αυτοδιοικητικές, τις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζουν αυτές τις τέσσερις, γιατί είναι δημοτικές και περιφερειακές, τις τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις? Νομίζω οι μεγάλες εναλλαγές, αυτοδιοικητικά το είδαμε και στην Κρήτη, αποτυπώθηκε στη συντριπτική πλειοψηφία με κάποιες σταθερές. Στις ευρωεκλογές θα έλεγα ότι αυτό που αποτυπώθηκε περισσότερο είναι ότι ο κόσμος ψήφιζε έχοντας κατά νου την εσωτερική κατάσταση. Και βεβαίως οι εθνικές εκλογές έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε ήδη 10 ημέρες, μία εβδομάδα νέας κυβέρνησης, νέας πραγματικότητας, νέου πρωθυπουργού, νέων υπουργών, να τους μάθουμε σιγά σιγά. Και νέα δεδομένα και στον χώρο της αντιπολίτευσης. Άρα, συνολική ανατοποθέτηση, εγώ δεν θα πω αναδιάταξη, του πολιτικού σκηνικού που μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και από την άλλη, νομίζω ότι το εξαιρετικό ενδιαφέρον εδώ είναι ότι επανερχόμαστε σε έναν ιδιότυπο, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, δικοματισμό, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τη χώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε σε καμία κανονικότητα, ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά. Εξακολουθούμε να είμαστε σε δυσχερέστατη κατάσταση. Απλά φαίνεται ότι έχουμε αλλάξει στάδιο από τα 10 χρόνια, τα 10 πρώτα σκληρά χρόνια της κρίσης. Πάμε τώρα λίγο-λίγο, πώς το λένε, σταλιά-σταλιά, σε ποτίζω το φαρμακί και φαίνονται σε μια κανονικότητα που είναι παρέκβαση ότι είναι κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα, κατά τη γνώμη μου, αυτό που συμβαίνει. Από την άλλη, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Όσον αφορά τις εθνικές εκλογές, και θα το κλείσω πολύ γρήγορα το κομμάτι αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα κρίνονται από έτσι το έργο. Κι αλλιώς πας διακοπές, θες να πεις. Και σε λίγες ημέρες πάμε διακοπές. Λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι ο ελληνικός λαός μέσα από την τελευταία δεκαετία πολιτικά τα έζησε όλα? Ασφαλώς τα έζησε όλα και τα ζει όλα. Και νομίζω ότι λειτουργεί περισσότερο με το εντάξει, είδαμε αυτό, να δούμε και το επόμενο, χωρίς να έχει αυταπάτες. Κινείται δηλαδή μετεθλασμένη πολλές φορές μεταξύ σκύλας και χάρυβδης, δεν έχει και πολλές επιλογές. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Περιμένοντας να διαμορφωθεί, δεν ξέρω πώς, μια νέα κατάσταση. Ο λαός όμως ψηφίζει σοφά. Βεβαίως. Ακόμη και τα λάθη του είναι σοφά. Έχουν μια σοφία γιατί οδηγούν και παράγουν αποτελέσματα, ακόμη και αν αυτά εκδηλώνονται με λάθος τρόπο. Ο λαός κάθε φορά προσπαθεί να πει κάτι. Το πώς το αντιλαμβάνεται το πολιτικό σύστημα, που εκεί κατά τη γνώμη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, είναι αποκομμένο και περίπου έχει σχέσεις αναπαραγωγής και επιβίωσης, είναι αποκομμένο από τις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών του, το πολιτικό σύστημα. Και μόνο ότι έχει αποκοπεί είναι αρκετό. Νομίζω όμως ότι ναι, τα έχει ζήσει όλα και εξακολουθεί να τα ζει όλα. Με βάση το Σύνταγμα, κάθε πότε αλλάζει μια κυβέρνηση? Τι εννοείς? Κάθε πόσα χρόνια? Τέσσερα. Αλλάζει? Κάθε τέσσερα θεωρητικά χρόνια. Υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει. Και αν το πάμε από την έναρξη της κριτικής τηλεόρασης, της Crete TV, νομίζω ότι είναι όπως το παλιό καλό κρασί. Όσο παλιώνει, γίνεται πιο νόστιμο, γίνεται πιο γευστικό και γίνεται και πιο συναρπαστικό. Όπα, όπα, υπάρχει ένας κίνδυνος να ξυνήσει αυτό το κρασί. Όχι. Αν υπάρχει μεράκι και όραμα, νομίζω ότι δεν ξυνίζει ποτέ αυτό το κρασί. Και θέλω να κοιτάξεις το monitor και να δεις τι εννοώ. Πάμε να δούμε το βίντεο.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αντιθέσεις για τρίτη χρονιά με ένα νέο κύκλο εκπομπών. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν καλό φίλο της εκπομπής πλέον. Σε μια εποχή που κάποιοι θεωρούν ότι το περίφημο σύνδρομο της Κίνας μπορεί να επικαιροποιείται για όλο τον πλανήτη. Ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που πριν 1,5 χρόνο, συζητώντας μαζί του, είπε πράγματα που φάνταζαν για πολλούς παράδοξα. 1,5 χρόνο μετά, όχι επιβεβαιώθηκαν απλώς, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε προχωρήσει βαθιά. Σε μια περίοδο εξόχως προβληματική, η κρίση εξακολουθεί να ταλανίζει όλη την ελληνική κοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι. Είναι μια θεματική, ένας φάκελος που δεν τον εγκαταλείπουμε διαχρονικά και θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε. Καλό σας βράδυ. Θέλω να σου πω το εξής. Πρέπει να περνάνε τα χρόνια. Καταρχήν, νομίζω. Με πολλά μαλλιά εννοείς. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι πιο γοητευτικός και αυτό είναι μαγικό. Όμως θέλω να σου πω το εξής. Η τηλεόραση δεν είναι δύσκολο να γίνει καθημερινότητα για έναν άνθρωπο. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθείς στην κορυφή με αξιοπρέπεια. Περιβολές. Και θα σου πω το εξής. Τον τελευταίο χρόνο συζητάμε για την ΑΟΣ. Συζητάμε για το φυσικό αέριο. Συζητάμε για το αεροδρόμιο Νίκος, για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Συζητάμε για ένα σωρό θέματα, τα οποία πριν από 20 χρόνια κάποιοι μπορεί να τα χαρακτήριζαν ως ένα γραφικό θέμα μιας εκπομπής, 20 χρόνια μετά όμως ή και παραπάνω, επιβεβαιώνονται και είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει με τα χτυπήματα στο διαδίκτυο της εκπομπής σου. Δηλαδή, πραγματικά εγώ εντυπωσιάζομαι όταν ανεβαίνει μια εκπομπή σου πόσο γρήγορα απογειώνονται και δεν σου κρύβω ότι ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι είναι να διαβάζω τα σχόλια των τηλεθεατών που δεν είναι τηλεθεατές μόνο από την Κρήτη, είναι τηλεθεατές από ολόκληρη την Ελλάδα. Και θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει μυστικό για έναν άνθρωπο τόσα χρόνια, γιατί θα τολμήσω να πω ότι είναι ίσως μια από τις πιο παλιές εκπομπές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Έψαξα στο αρχείο τις προηγούμενες ημέρες και 2 χρόνια πιο παλιά είναι το «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα. Δεν υπάρχει άλλη εκπομπή που να είναι τόσα πολλά χρόνια και κάθε χρόνο να γιγαντώνεται, να μην έχει αυτή την πτωτική τάση ότι «ΟΚΕΙ, κούρασε, ΟΚΕΙ, να αλλάξει» και προσαρμόζεσαι, δηλαδή το αλλάζεις κιόλας. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Επειδή στο επόμενο μέρος θα έχουμε παιδιά που έχουν εμπειρία δημοσιογραφία από 6 μήνες ως 2 τώρα, χρόνια. Για άλλο όχι, λόγο πολύ γρήγορα. Φώναξες. Θέλω να μου πεις. Δεν νομίζω τώρα ότι ο πολλής κόσμος τρελαθεί. Δεν όχι. Υπάρχει μυστικό. Ο κόσμος που σε παρακολουθεί τόσα χρόνια, φαντάζομαι, θα θέλει να ρωτήσει τι είναι αυτό που σε κρατάει σε αυτή τη θέση. Ο κόσμος. Η καλή οργάνωση όλου αυτού που δεν είναι ένα πράγμα, ούτε ένας άνθρωπος. Είμαστε όλοι μαζί, εσύ και εσύ. Οι ιδέες που πέφτουν, τα παιδιά πίσω από τις κάμερες και δεν τα λέμε εμείς για ευκολόγια, γιατί το βάρος το σηκώνουν αυτοί περισσότερο, οι σκηνοθέτες, οι χολύπτες, τα γραφικά, οι ιδέες που πέφτουν ο ένας τον άλλον και ο κόσμος. Εγώ νομίζω αυτό είναι. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Σου έχω ξαναπεί ότι μία μανία υπάρχει. Διάβαζε τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, δεν χρειάζεται να είναι ούτε κανένα βαρύ βιβλίο, ούτε κανένα ελαφρύ βιβλίο. Τα πάντα από περιοδικά και αγγελίες. Άλλωστε, πρόσφατα ήμασταν παρέα στο εξωτερικό και νομίζω διαβάζαμε τα πάντα. Από διαφημίσεις μέχρι το πώς είναι, να το πω, τα κηδιώσιμα στο εξωτερικό ή αναγγελίες γάμου. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά σε τροφοδοτούν με πληροφορίες και καμιά φορά στους συνδέσμους του εγκεφάλου δημιουργούν ιδέες. Καμιά φορά είναι καλές, καμιά φορά είναι αποτυχημένες. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό το μέσο, καλά το περιγράφεις, 30 χρόνια προσπαθεί να πει ότι η περιφερειακή τηλεόραση δεν είναι κατώτερη των προσδοκιών των τηλεθεατών της και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά το μυστικό, είναι αυτό. Οι ίδιοι οι τηλεθεατές έχουν επιλέξει συγκεκριμένα, και εγώ θα το πω, την Greek TV, τις περισσότερες ζώνες, δεν τα κάνουμε όλα καλά, κανείς μας, με πολλά λάθη, με πολλές αστοχίες και αποτυχίες, έχει επιλέξει όμως γιατί θεωρεί ότι αγγίζουν όλες οι ζώνες με εντελώς διαφορετική οπτική από το copy-paste της Αθήνας. Ποιο είναι το κλειδί? Το ρεπορτάζ που κάνει ο οπερατέρ στο δρόμο και ο ρεπόρτερ δημοσιογράφος. Ακόμη εδώ, ευτυχώς, υπάρχουν ρεπόρτερ, ρεπόρτερ, οπερατέρ, οπερατέρ. Αυτοί ακουμπάνε και χνηλατούν τον κόσμο και εμείς,
πολλές φορές από τα γραφεία καταλαβαίνουμε από τους συναδέλφους μας που είναι έξω τι στην πραγματικότητα συμβαίνει. Άλλο σύστημα που έχει αποκοπεί μετά το πολιτικό είναι το μηντιακό σύστημα από την πραγματικότητα. Είναι φορές που λέω πώς μπορεί μία δήλωση, μία συνέντευξη να προκαλεί τέτοια αναστάτωση. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει συμβεί να κάνω μία συνέντευξη που επί 15 μέρες να παίζει, να απαντάει ο Πρωθυπουργός, να απαντάει ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να παίρνουν θέση όλα τα κόμματα, να οδηγούνται σε παραιτήσεις. Και αναφέρομαι στη συνέντευξη Κοντζιά. Νομίζω ότι ήταν και επικοινωνιακά η πιο δυνατή στιγμή της τηλεόρασης. Γιατί με μία συνέντευξη που σου παραχώρησε ο κύριος Κοντζιάς, επί 15 ημέρες ήταν ανάστα ο κύριος, θα το πω λαϊκά, η κεντρική πολιτική σκηνή. Τρομάζει έναν δημοσιογράφο ότι πήρα μία συνέντευξη που εδώ πέρα κλειδονίζεται η κυβέρνηση, οι ισορροπίες, το ότι το όνομά μου, η εκπομπή μου, η συνέντευξή μου ακούγεται παντού. Η δύναμη της τηλεόρασης έχει μια απίστευτη έκταση. Συμφωνώ σε μια τοποθέτηση που λες πολύ συχνά. Το διαδίκτυο είναι μια σύγχρονη μορφή και νομίζω ότι είναι η επόμενη γενιά. Όμως η τηλεόραση, όσα χρόνια και να περάσουν, θα έχει αυτή τη δυναμική που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Θέλω να μου πεις λοιπόν, αυτό. Ποιος, και νομίζω το ξέρεις από τον αντίκτυπο των δικών σου εκπομπών, αλλά δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Όχι, όχι. Εν πάση περιπτώσει. Είναι μια συγκεκριμένη εκπομπή που δεν υπάρχει άνθρωπος, και όποιος το λέει είναι ψεύτης, που δεν του αρέσει να ξέρει ότι αυτό που έκανε έχει αντίκτυπο. Θετικό. Mm-hmm. Αν έχει αρνητικό, προφανώς θα πάει να κρυφτεί. Και σε όλους έχει συμβεί αυτό. Προφανώς και σου αρέσει. Αλλά δεν σε τρομάζει, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Και η δουλειά σου και η δουλειά όλων εδώ. Αυτό ρωτάς και εγώ το έχω ξαναπεί. Δεν υπάρχουν ούτε έξυπνες ερωτήσεις. Το θέμα είναι οι απαντήσεις, αν δέσουν με το κλίμα, αν ο καλεσμένος έχει κέφι, αν έχει αποφασίσει να τα πει, θα τα πει mm-hmm. όπου και να είναι να τα πει. Και εσύ προσπαθείς απλά μέσα από τις ερωτήσεις να το κάνεις έτσι ώστε να το πει ακριβώς όπως το εννοεί και όχι να το στρογγυλέψει. Αν σου βγει έχει καλός, αν δεν σου βγει δεν έχει καλός, συμφωνώ μαζί σου. Φέτος ήταν μια καλή στιγμή και για την Greek TV το γεγονός ότι μία συνέντευξη του άλλου του Υπουργού Εξωτερικών, τα θετικά και τα αρνητικά που αποτιμά ο καθένας είναι δικό του θέμα, έγινε μείζον πολιτικό θέμα για 15 μέρες, είχε εξεταστικές, είχε δικαστικές κτλ. Κτλ. Αν με ρωτήσεις εμένα όμως, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ιστορία φέτος, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση και θέλει και ιδιαίτερη προσοχή, mm-hmm. πλησιάζουν οι μέρες, είναι όλο αυτό το φάσμα των γεωπολιτικών. Εκεί θα σε πηγαίνω τώρα. Που η Greek TV επιμένει όχι τώρα και όχι από μένα και από προηγούμενους. Θυμάμαι, ας πούμε, πρόχειρα τον Γιώργο τον Λαγουβάρδο, όταν mm-hmm. πρώτα ξεκίνησε τις θεματικές εκπομπές. Στο πώς συνδέονται τα γεωπολιτικά, τα ενεργειακά και όλα αυτά που για μερικούς φαίνονται πολυτέλειες ή αιμονές. Δεν είναι αιμονές και πολυτέλειες. Είναι αυτό που αλλάζει και η Κρήτη είναι στο κέντρο. Mm-hmm. Τώρα, για καλό ή για κακό, θα δείξει ιστορία. Γιώργο, ο κύριος Φόσκολος πριν από πόσα χρόνια σου παραχώρησε την πρώτη συνέντευξη, που τότε κατηγορήθηκε από πολλούς συναδέλφους ότι είναι γραφικός, ότι λέει σενάρια επιστημονικής φαντασίας, και να που φτάσαμε στο 2019 και ανοίγει ο δρόμος για να ενεργοποιήσουμε ένα μηχανισμό έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε τον φυσικό μας πλούτο. Πριν από πόσα χρόνια σου έδωσε αυτή τη συνέντευξη, γιατί ένας δημοσιογράφος για να καλέσει έναν καθηγητή όπως τον κύριο Φόσκολο πριν από τόσα χρόνια, κάτι έβλεπε. Κάτι του έλεγε στο ένστικτό του ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Αυτός ο άνθρωπος δεν το λέει τυχαία, δεν το λέει για να κάνει ένα πυροτέχνημα. Ναι, εγώ βασικά τον ανακάλυψα πριν 16 χρόνια. Mm-hmm. Ο ίδιος έχει μια ιστορία από τα τέλη του 70 που επιμένει γι' αυτά, για να ξέρουμε και τι λέμε. Mm-hmm. Εγώ ανακάλυψα αυτά που διατυπώνει με παρησία. Και επειδή δεν μου αρέσουν τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ούτε η συνωμοσιολογία, σκέφτηκα πολύ απλά, παρατηρώντας αυτά που έλεγε, το γεγονός ότι οι ίδιοι άνθρωποι σε θέσεις του κράτους κλειδιά, τη μία τον επιβεβαίωναν και την άλλη τον αρνούντουσαν πλήρως. Και είπα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται οι ίδιοι άνθρωποι τη μία χρόνια να λένε καλά τα λέει και την άλλη δεν τα λέει καλά. Και αυτό να αλλάζει διαρκώς. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Τώρα, μη με ρωτήσεις, ο Αντώνης Φόσκολος διατυπώνει επιστημονικές απόψεις και το τελευταίο διάστημα κατ' υπερβολήν, διότι είχε αγανακτήσει με αυτά που ακούει.
και του το έχουμε πει κιόλας ότι υπερβάλλεται ορισμένες φορές. Λέει, πρέπει να κεντράρω στο να ανοίξει αυτή ουσιαστικά η συζήτηση που δεν άνοιξε ποτέ. Και όλοι τώρα ανακάλυψαν τα ενεργειακά. Όμως, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Όλα αυτά θα περάσουν στον ελληνικό λαό, δηλαδή θα τα απολαύσει ή πάλι θα γίνουν έρμεο άλλων. Αυτό είναι ένα λογικό ερώτημα που υπάρχει και σε εμάς ως μέσο ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι από αυτή τη συζήτηση ούτε η περιφέρεια Κρήτης, ενώ συνολικά το νησί, ούτε θεσμικά ως περιφέρεια, δήμη κτλ. Πρέπει να είναι απόντες, ούτε οι πολίτες. Αν με ρωτήσεις ποιο είναι το λιθαράκι που έχει βάλει ο τηλεοπτικός σταθμός η Νέα Κρήτη, το neakrete.gr και ο Νέα 84 μαζί με την Κρήτη Βίση αυτό, είναι ότι τουλάχιστον οι πολίτες είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με τη θεματική, στην Κρήτη είναι πολύ πιο ενημερωμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Απόδειξη, κορυφαίοι επιστήμονες που ήρθαν σε συνέδριο πέρυσι στην Κρήτη γύρω από το θέμα των ενεργειακών πόρων, άρχισαν να κάνουν τοποθετήσεις από το μηδέν και ο ίδιος ο κόσμος από κάτω άρχισε να τους λέει αυτά τα ξέρουμε. Τα έχουμε συζητήσει εδώ και 7-8 χρόνια και δημοσιογραφικά. Πείτε μας τα νέα δεδομένα. Αυτό δεν το συναντά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και νομίζω ότι σε μια περιοχή που ενδέχεται να έχει πλούσια κοιτάσματα, αυτό είναι πλεονέκτημα να είσαι ενημερωμένος. Έχεις πάρει συνέντευξη, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρωθυπουργός. Τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, θα με διορθώσεις. Αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, υπουργός, αλλά και προσωπικότητες που δεν έχουν περάσει από τα δημοσιογραφικά σου τραπέζια μέσα από την εκπομπή Αντιθέσεις. Θέλω να μου πεις έναν πρωθυπουργό που σου προκάλεσε ένα οποιοδήποτε συνέστημα που ήταν πρωτόγνωρο για σένα. Ναι, πολλοί είναι. Ο καθένας διαφορετικά. Νομίζω ότι ο κορυφαίος στο πώς βγάζει την άποψή του και με συνέστημα είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και στην την εποχή που πήρε σε συνέντευξη ήταν και αυτό που λέμε η παντοδυναμία του Ανδρέα Παπανδρέου σε μια Κρήτη που του έδινε 65%. Και 70%. Και 70%, ναι. Ένας επίσης εξαιρετικός συνομιλητής είναι ο άλλος πόλος, είναι από αυτούς που προλάβα εγώ, έτσι. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο οποίος παραχώρησε εσένα σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις. Εξαιρετικός συνομιλητής. Δύσκολος, αλλά εξαιρετικός. Τώρα, αν έρθω προς τα στη νεότερη γενιά. Ναι. Νομίζω ότι από τους πιο ενδιαφέροντες έτσι, στην πρωθυπουργική θητεία είναι ο Τσίπρας. Με την έννοια ότι έχει μία φέρουσα αντίληψη, να την πούμε ακριβώς όπως τη λένε, ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίστηκε 15 μελή και δεν ξέρει να κυβερνήσει τη χώρα. Και τελικά, όταν συνομιλείς μαζί του, αντιλαμβάνεσαι, δεν ξέρω τις άλλες του ικανότητες, και κρίθηκε και επικρίθηκε συντριπτικά Μάιο και Ιούλιο. Έχει όμως μια άριστη επικοινωνιακή ικανότητα να ενθυλακώνει πράγματα που θεωρητικά εσύ φαντάζεσαι ότι δεν τα γνωρίζει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πιο τεχνοκρατικός ο λόγος του ορισμένες φορές. Και σου παραχώρησε συνέντευξη λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Ναι. Είναι πιο τεχνοκρατικός ο λόγος. Θέλω να πεις, μιας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, τι λέει ένας δημοσιογράφος να στα διαλύματα. Μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Θέλω να σου πω, για μένα όσα χρόνια για να περάσουν, δεν ξέρω τι θα προκύψει, τουλάχιστον στη δική μου έτσι, πορεία, η πιο ενδιαφέρουσα, η πιο εντυπωσιακή συνέντευξη, αλλά ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος της σκέψης, όσα χρόνια για να περάσουν είναι του Κώστα Αξελού. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι μια συνέντευξη αυτό που θέλω να πω. Πάρα πολλές φορές το έχεις πει. Θέλω κλείνοντας να μου πεις, ναι, τι λέει ένας δημοσιογράφος με έναν πολιτικό που σε 5 ημέρες από την συνέντευξη που παραχώρησε σε σένα γίνεται πρωθυπουργός. Φαντάζομαι ότι στην τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου μπορεί να αντιληφθεί την αδυναμία, την αγωνία, τον αυτοσαρκασμό, το χιούμορ. Αυτό που λες, τον τεχνοκρατικό χαρακτήρα, τι είναι αυτό που σου έκανε εντύπωση στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Αρχικώς πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί είναι όπως εμείς. Και οι απλοί άνθρωποι, αυτό εννοώ, όπως εμείς. Έχουν όμως μια άλλη ικανότητα ή μαεστρία, αν θέλεις, να ασχολούνται με τα πολιτικά. Πρόσφατα έχουμε και συνάδελφο που ασχολήθηκε με την ενεργοπολιτική και τα πήγε πάρα πολύ καλά, την Νικολέτα της Φακιανάκη. Εξαιρετικά. Έτσι, λοιπόν, είναι άλλης πάστας όταν είναι πολιτικοί. Παθαίνουν κάτι, δεν ξέρω, μετάλλαξη, πες το όπως θες.
Όμως σε ένα διάλειμμα είναι όπως εμείς συνομιλούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα διαλύματα ήταν χαλαρός, δεν ξέρω αν το είχε σίγουρο. Mm-hmm. Δεν συζητούσε στα διαλύματα ποια είναι η επόμενη ερώτηση που θα πάμε κτλ. Μου έκανε εντύπωση το εξής πάντως. Ότι όταν ήρθε και καθίσαμε στο στούντιο, το πρώτο που σκέφτηκε ήταν να σου γνωρίσω την κόρη μου. Mm-hmm. Και επειδή φαίνεται πρόλαβε τη σκέψη μου, όχι, όχι, λέει, μην βιάζεσαι, δεν είναι επόμενη φουρνιά πολιτικών. Μητσοτάκη, δεν την ενδιαφέρει η πολιτική. Προς ώρας, mm-hmm. λέω εγώ. Λοιπόν, και ήταν πόση ώρα θα κρατήσει η συνέντευξη ακόμη. Αυτό ήταν mm-hmm. Το ερώτημά του. Και κοιτούσε έτσι λίγο τις εγκαταστάσεις, χάζευε και λέει, είναι εντυπωσιακό, δεν το περίμενα. Αλλά να που η περιφέρεια και μάλιστα το νησί μας, μέχρι εκεί. Mm-hmm. Δεν ήταν μάλιστα. Κάτι διαφορετικό, ούτε σοβαρός. Πρέπει να σου πω ότι ούτε ο Τσίπρας ήταν έτσι. Ναι. Χαλαρή, πολύ. Πολύ χαλαρή. Σε λίγες μέρες. Να σου πω, ναι. Να αποκαλύψουμε κάτι. Βεβαίως. Μια σκηνή τελευταία mm-hmm. εκπομπή. Στη συνέντευξη με τον Τσίπρα, πριν ξεκινήσει, κάναμε μια χαλαρή συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Εγώ τολμώ να σου πω, του είπα ότι δεν μπορώ να καταλάβω προς τη βραδιά των ευρωεκλογών που έχει πάθει τέτοια συντριβή. Την ίδια βραδιά αποφασίζει να ανακοινώσει εθνικές εκλογές. Αφού έλεγες ότι έχεις πάρει μέτρα που θα αποδώσουν και θα ανακουφίσουν την ελληνική κοινωνία, γιατί δεν αφήνεις να περάσει λίγο το διάστημα, να κλείσεις και την ψαλίδα, να δεις τον Οκτώβριο αν ρεφάρεις. Τόσο απλά. Η απάντηση του με φνηδίασε. Μου λέει, καλά τα λες. Και αυτό μου είπαν και οι περισσότεροι εδώ μέσα. Αλλά να σου πω κάτι, το σκέφτηκα, το μέτρησα. Κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό να πω ότι χάσαμε απόψε. Αυτό μου είπε. Χάσαμε απόψε, αλλά δεν πέφτει η κυβέρνηση από ευρωεκλογές. Πάμε, συνεχίζουμε, διορθώνουμε την πορεία μας. Το μήνυμα ελήφθη, πάμε για τον Οκτώβριο. Αλλά δεν θα μπορούσα να σταθώ ούτε ένα μήνα, διότι είχα συντριβεί από τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα μπορούσα να σταθώ ούτε ένα μήνα. Κλείνοντας, μια τηλεοπτική σεζόν κλείνει. Αυτή την εβδομάδα και την επόμενη κλείνει σχεδόν το σύνολο των παραγωγών της Crete TV. Σημείο αναφοράς βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που δεν γνωρίζει ούτε από διακοπές. Δεν κλείνει αυτό. Δεν κλείνει ποτέ. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι το καλοκαίρι είναι και πιο δύσκολο όσον αφορά την υπόλοιπη τηλεοπτική σεζόν. Τι εύχεσαι για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν? Τι θα ήθελες να δεις σε ένα σταθμό που μπήκες παιδάκι και ανδρώθηκες? Να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Mm-hmm. Που έχει πολλά λάθη, πολλά πισωγυρίσματα, αλλά είναι έντιμος, ό,τι και αν λέγεται, έχουν μυθοποιηθεί και απομυθοποιηθεί τα μίντια, δεν θα ξέφευγε η περιφερειακή ενημέρωση, έχουν ακουστεί απείρου κάλους πράγματα. Ένα είναι βέβαιο, όσο ο κριτικός αισθάνεται ότι και το λάθος το παραδέχεσαι, αλλά κυρίως ότι μπορεί να κουμπίσει γιατί θα βρει αυτό που θέλει να ακουστεί, που είναι η δική του φωνή, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό με τίποτα. Μόνο όταν το χάσεις και αποκοπείς, εσύ από όλον αυτόν τον κόσμο, αυτός ο κόσμος είναι που σε στηρίζει, σε υποστηρίζει και αυτός ο κόσμος τελικά, γιατί δεν πάβει εκτός από όλων των άλλων, είναι και μια επιχείρηση, δημιουργεί ένα κύκλο. Η δόξα στον Θεό, η Κρήτη είναι μια δυνατή οικονομία ακόμη, mm-hmm. παρά τα προβλήματα που έχει υποστεί. Και νομίζω ότι τη συνταγή αυτή, θέλω να το υπενθυμίσω αυτό, εντάξει, δεν βλογάμε γένεια, την επέβαλε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και επικεφαλής της τηλεόρασης, ο Αντώνης ο Δημητρίου. Κοιτάξτε, λάθη θα κάνουμε όλοι. Έτσι. Μην καταλάβει ο κόσμος ότι συστηματικά κάνουμε πλάκα μαζί του και τον κοροϊδεύουμε. Το χάσαμε. Και εμάς το μέτωπό μας είναι ο κόσμος μας. Έτσι. Και νομίζω αυτό αποτυπώνεται και για την σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Crete TV και τους κριτικούς τους πολίτες αυτού του τόπου. Κλείνοντας, πολύ γρήγορη απάντηση. Δεν είναι... με χαλάρωσες πάντως. Φεύγεις και μας το λες με έναν τρόπο. Μείνετε εδώ. Ζεις σε ένα παράλληλο σύμπαν. Στο δημοσιογραφικό και στο σύμπαν των γυναικών. Γιατί ζεις σε ένα σπίτι με 5 γυναίκες. Πώς είναι αυτή η εμπειρία? Ικανότητα. Ικανότητα. Τώρα αποδεικνύω ότι είμαι πραγματικά ικανός. Αν επιβιώνεις ανάμεσα 5 γυναίκες, είναι ικανότητα. Άρα το κράστας γίνεται στο σπίτι για να είσαι δυνατός στη δημοσιογραφία. Καλό καλοκαίρι. Ξέρω ότι η πελαγία στη Σπερχιάδα, στη Λαμία, σε περιμένει για διακοπές τον Αύγουστο. Θα πας και στην ιδιαίτερη πατρίδα σου, παρόλο που θα τολμήσω να πω ότι είσαι πιο κριτικός από πολλούς κριτικούς. Λοιπόν, καλή ξεκούραση, καλή επάνωδο, με ώρες αιχμής, όχι ώρα, ώρες αιχμής, φρόντισε να ξεκουραστείς και κυρίως νομίζω ότι η βραδιά απόψε είναι δική σου.
να τα πεις με το τηλεοπτικό κοινό. Κύριε Σαχίν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Καλή δύναμη. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Με την επιστροφή θα πλημμύρισει νεολαία το πλατό. Όχι ότι δεν είμαστε νέοι άνθρωποι, εγώ και ο Γιώργος Σαχίνης, αλλά νεαροί δημοσιογράφοι και βεβαίως ένας φίλος της Crete TV, ο Νίκος ο Παπαδάκης. Θα συνδεθούμε και με τα Χανιά, θα υποδεχθούμε τον Δήμαρχο Χανίων, τον νεότερο Δήμαρχο αυτής της χώρας και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε εξαιρετικές εικόνες για το πώς ζει ένας άνθρωπος στο χώρο της τηλεόρασης, αλλά είναι πίσω από τις κάμερες. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ώρα Αιχμής», εδώ στο prime time της Crete TV, στην τελευταία εκπομπή «Ώρα Αιχμής» για αυτήν την τηλεοπτική σεζόν και επιλέξαμε να έχουμε έτσι έναν διαφορετικό χαρακτήρα από μέρος σε μέρος και να παντρέψουμε και πολλά σημεία της Κρήτης, αλλά και πολλές ηλικίες. Γιατί, αν για ένα πράγμα υπερηφανευόμαστε στον όμιλο της Crete TV, είναι ότι πέρα από τους εξαιρετικούς ανθρώπους που εργάζονται με εμπειρία, είτε μπρος είτε πίσω από τις κάμερες, έχουμε και την πιο καλή νέα δημοσιογραφική γενιά, γιατί η τηλεόραση θέλει συνέχεια, θέλει μέλλον. Και όταν η εμπειρία παντρεύεται με την νεολαία, με την νεανική διάθεση, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν θαύματα. Μαζί μας εδώ, στο πλατό της εκπομπής, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, θα μιλάμε στον ελληνικό Νίκο. Καλώς όρισες, ένας άνθρωπος που νομίζω ότι τα τελευταία 15 χρόνια εγώ προσωπικά δεν έχει τύχει να κάνω εκλογές χωρίς τον Νίκο Παπαδάκη. Δεν μπορεί ο Νίκος Παπαδάκης να μην είναι σε εκλογικές βραδιές. Ακριβώς δίπλα του κάθεται ο καλός συνάδελφος από τη Νέα Κρήτη, την Crete TV, αλλά και τον Νότος TV, γιατί φέτος ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια του Νότος TV και πραγματικά νέα παιδιά έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό και ήδη η κοινωνία αγκαλιάζει αυτή τη νέα τηλεοπτική προσπάθεια. Ο Νίκος έχει και την δική του εκπομπή, το Tête à Tête, στο Νότος TV. Νίκο, καλώς όρισες και εσύ. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ένα Μάνο που με κάλεσε τελευταία εκπομπή «Ώρα Αιχμής». Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ, Νικόλα, και θέλω να σου πω ότι στη δική σου παρουσία θεωρώ ότι δεν θα τελειώσει στην δημοσιογραφία. Θα πω ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχα πει πριν από μερικά χρόνια στην Νικολέτα της Φακιανάκη, που από πολύ νωρίς ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική. Νομίζω ότι ένας άλλος συνάδελφος που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και νομίζω καλά θα το πράξει είναι ο Νίκος ο Κοσμαδάκης. Τώρα, ίδια ιστορία, Νίκο, και το μέλλον θα το αποδείξει αυτό, αλλά είσαι ένα πολιτικό όν και αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς παρακολουθώντας και στα social media, όχι μόνο στη δημοσιογραφική σου οντότητα. Δίπλα σου κάθεται η Γιώτα Αρχοντάκη από το neacrete.gr, αλλά και την Crete TV, γιατί τη Γιώτα τη βλέπετε σε όλα τα δελτία ειδήσεων, αλλά και τις ενημερωτικές εκπομπές της Crete TV. Είναι ξεχωριστή τιμή, γιατί θέλω να πω ότι η Γιώτα ξεκίνησε εδώ δημοσιογραφικά, αλλά εμείς είχαμε μία σχέση λίγο νωρίτερα, όταν ήταν σπουδάστρια σε σχολή δημοσιογραφίας και της έκανα μάθημα. Είναι ξεχωριστή τιμή για μένα, Γιώτα, που μια δική μου σπουδάστρια σήμερα είναι συνάδελφός μου. Και είσαι εξαιρετική στη δουλειά σου, όπως εξαιρετικά είναι όλα τα παιδιά εδώ. Καλώς όρισες και εσύ. Καλησπέρα. Καλώς σε βρήκα, Μάνο, ή κύριε Μάνο, γιατί Μάνο. Είχα συνηθίσει και στον πληθυντικό όταν ήμουν μαθήτριά σου. Αλλά τώρα είναι τιμή και για μένα, γιατί έχω μάθει πολλά πράγματα. Ξεκίνησα σαν πρακτική στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, δίπλα σου και δίπλα στην Νικολέτη Σφακιανάκη. Και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι το πας όχι απλά καλά, το πας εξαιρετικά και μπράβο σου. Δίπλα σου είναι ο Γιώργος ο Παπαγιαννάκης, ένα παιδί που το ανακάλυψε η Νικολέτα Σφακιανάκη. Και από πολύ νωρίς είδαμε στο βλέμμα του τη σπίθα τη δημοσιογραφία. Θα την αφήσει λίγο τη δημοσιογραφία, γιατί εσύ, Γιώργο, θα συνεχίσεις τις σπουδές σου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθινο, σωστά? Πες μας σε ποια σχολή καταρχήν. Έχω και άλλους στόχους πλην της δημοσιογραφίας. Θέλω έτσι να επεκτείνω τις γνώσεις μου, να το πάω λίγο παρακάτω, να ασχοληθώ βέβαια, να ασχολιέμαι παράλληλα με την δημοσιογραφία. Φέτος μπήκα, ήταν η πρώτη μου επαφή και εδώ από το Crete TV. Φυσικά ευχαριστώ την Νικολέτα Σφακιανάκη, όπως είπες και εσύ, ήταν η πρώτη αυτή που με πήρε από το χέρι και μου δίδαξε όλα όσα θα δω εδώ μέσα και ουσιαστικά αυτή ευθύνεται που άρχισα έτσι την επαφή μου και με την τηλεόραση. Την ευχαριστώ πολύ, όπως ευχαριστώ και εσένα, Μάνο, που απόψε. Γιώργο, εγώ αυτό εδώ που θα σου πω είναι ότι αν ένα πράγμα πρέπει να χαρακτηρίζει έναν δημοσιογράφο, ειδικά στα πρώτα του βήματα, είναι η ευγένεια. Και χαίρομαι που όλα τα παιδιά εδώ είναι ευγενείς άνθρωποι που έχουν όρεξη για δουλειά, γιατί χωρίς όρεξη δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πάμε τώρα απέναντι
στο τραπέζι, γιατί κάθονται δύο νέα παιδιά επίσης. Μαζί μας είναι η Ευγενία Ισουλιωτάκη, που βρίσκεται στο τιμόνι της μεσημβρινής εκπομπής μαζί με την Νίκη την Πελαδάκη στο Νότο TV. Καλώς όρισες, Ευγενία. Χαίρομαι που είσαι και εσύ εδώ. Εσύ δεν είχες εμπειρία, νομίζω, τηλεοπτικά πριν. Όχι. Δηλαδή, ουσιαστικά είσαι 6 μήνες, 4 μήνες, ναι, πόσο. Ναι, ναι. Είναι νωρίς, είναι 6 μήνες. Mm-hmm. Δεν το είχα στο μυαλό μου να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία. Προέκυψε και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και τυχερή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και από εσάς και από τον κύριο Χιντηράκη και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Δίπλα κάθεται ο Αλέξης ο Πόθος. Θα πω τώρα ότι τον Αλέξη μαζί με τη Γιώτα και τη Μιχαέλα τη Λιονάκη, που είναι και οι τρεις εδώ στον όμιλο της Crete TV, από την πρώτη στιγμή τους ξεχώρισα. Ο Αλέξης είχε αυτή την νεανική ζωντάνια μέσα στην αίθουσα και χαίρομαι, Αλέξη, που τελειώνοντας τη στρατιωτική σου θητεία είσαι στο Νότος TV, στο ενημερωτικό τμήμα, είσαι και στη μεσημβρινή εκπομπή, είσαι και στα δελτία ειδήσεων. Καλώς όρισες και εσύ. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια για αρχή. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ, ειδικά σε αυτή την τελευταία εκπομπή. Και όπως είπες και εσύ, μετά τη στρατιωτική μου θητεία, ουσιαστικά και με το λόγο σου, έπεισε στον κύριο Κιντηράκη, τον Νότος TV, να με προσλάβει και να μου δώσει ξανά την ευκαιρία να κυνηγήσω τον όνειρό μου. Πραγματικά. Εγώ χαίρομαι που δεν έχετε απογοητεύσει κανέναν που σας πίστεψε, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό. Όμως θα πάμε σε μία από τις ωραιότερες πόλεις της χώρας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κριτικός που να μην αγαπάει αυτή την πόλη. Και τώρα είμαστε και λίγο πριν τις 11, άρα μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων. Λίγο πριν υποδεχθούμε τον Δήμαρχο των Χανίων, θα υποδεχθούμε επίσης ένα νέο κορίτσι από το neacrete.gr που κάνει τις διακοπές του στα Χανιά, βρίσκεται σε άδεια, αλλά μόλις του προτείναμε να αναλάβει το κομμάτι των ζωντανών συνδέσεων από τα Χανιά, με μεγάλη χαρά άφησε τις διακοπές, πήρε το μικρόφωνο και βλέπετε την πανέμορφη Μαρία Ελένη Νικηφόρου στο πανέμορφο Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων. Μαρία Ελένη, καλησπέρα από καλησπέρα. Το Ηράκλειο. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Πράγματι, μεταφερθήκαμε στα Χανιά, στο πανέμορφο, πραγματικά πολύχρωμο, γεμάτο φώτα, ενετικό λιμάνι των Χανίων. Και όπως βλέπετε κι εσείς, έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω βλέπετε αυτή τη στιγμή και πλάνα. Ο κόσμος είναι πολύς, έχει κίνηση γενικά τα Χανιά και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Όπως κάθε βράδυ δηλαδή. Ακριβώς. Και ναι. Η αλήθεια είναι, Μαρία Ελένη, ότι βλέποντας όλοι εδώ στο πλατό το μοναδικό Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων, που πραγματικά γίνεται πορεία τουριστών στο λιμάνι, αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε έναν μαγικό τόπο. Δεν είναι μόνο τα Χανιά, είναι όλη η Κρήτη. Μιλάμε για τα Χανιά μιας και συνδεόμαστε και αυτή είναι η εικόνα μιας πανέμορφης πόλης που έχει ανοίξει τις αγκαλιές της όπως και ολόκληρη η Κρήτη και αυτή την περίοδο έχει υποδεχτεί χιλιάδες τουρίστες από κάθε γωνιά του κόσμου. Θέλω να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα. Ναι. Πράγματι, Μάνο, πάρα πολλοί τουρίστες. Έχει και πάρα πολλά σκάφη τώρα στο λιμάνι, έτσι, από τουρίστες που έχουν έρθει για τις διακοπές τους. Και πάρα πολλοί κόσμος και Έλληνες. Δηλαδή, εγώ που έχω κάνει τις βόλτες μου τις προηγούμενες ημέρες, έχω εντοπίσει και αρκετούς Έλληνες και κριτικούς που επέλεξαν τα Χανιά για να κάνουν τις διακοπές τους. Αυτή τη στιγμή στο Γυαλί Τζαμί πραγματοποιείται και μια εκδήλωση. Επομένως, έχει παραπάνω κόσμο και λόγω αυτού. Mm-hmm. Και το κλίμα γενικότερα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και ωραία βραδιά σήμερα. Ακριβώς και σας ζηλεύουμε. Μπορείτε να δείτε. Ναι. Μαρία, ναι. Ελένη, θα σε αποδεσμεύσουμε γιατί θα μεταφερθείς τώρα στο Γυαλί Τζαμί, εκεί που γίνεται μια εξαιρετική εκδήλωση, ένα πάντρεμα πολιτισμών από την Κρήτη, την Τουρκία, από πολλές χώρες. Εκεί θα υποδεχθείς τον Δήμαρχο Χανίων, τον νεότερο δήμαρχο της χώρας, γιατί είναι ο νεότερος δήμαρχος που έχει αναλάβει τα ενία ενός μεγάλου δήμου της χώρας, όπως το Δήμο των Χανίων. Είναι και μια από τις εκπλήξεις των αυτοδιοικητικών εκλογών και βεβαίως θα δούμε εικόνες από ξεχωριστούς καλλιτέχνες που έχουν κάνει για απόψε το βράδυ σημείο αναφοράς τα αγαπημένα μας και ιδιαιτέρως αγαπημένα μου Χανιά. Σε αποδεσμεύουμε να ευχαριστήσουμε και τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Ιγκλεζάκη που πάντοτε είναι μαχητής σε ό,τι του ζητήσουμε, όπως και την καλή συνάδελφο τη Βίκη την Παπαδογιαννάκη που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της Περιφερειακής Ενότητας των Χανίων. Θα επιστρέψουμε σε εσάς, θα έρθω σε εσένα Νίκο Παπαδάκη και σήμερα όπως καταλαβαίνεις η εκπομπή δεν έχει ούτε πολιτική ανάλυση, έχει πιο χαλαρή διάθεση και θέλω να μου πεις, η τηλεόραση είναι όπως τη ζωή?
Καταρχήν, Μάνο, καλησπέρα. Και καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε απόψε μαζί και που είμαστε σε μια διαφορετική εκπομπή μαζί και ακόμα μεγαλύτερη χαρά που είμαι κοντά σε νέους ανθρώπους, τους οποίους τους γνωρίζω, τους οποίους τους παρακολουθώ στα βήματα της δουλειάς τους. Με δύο εξ αυτών είμαστε και συνάδελφοι, είναι πολιτικοί επιστήμονες, και ο Νίκος και η Ευγενία. Ήταν φοιτητές και τα δύο παιδιά. Ο Νίκος, ναι, ο Νίκος, ξέρω. Η Ευγενία είναι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και είναι μεγάλη μου χαρά. Η τηλεόραση είναι όπως η ζωή. Η τηλεόραση είναι σχεδόν, να το φέρω με το παράδειγμα του Λεωνάρδο Νταβίτσι, που για κάποιο λόγο είχε αναπτύξει μια κατοπτρική γραφή που είχε να κάνει με, με το ότι χρησιμοποιούσε δεξί και αριστερό χέρι. Η κατοπτρική γραφή ήταν ανάγκη προσαρμογής στα ιωθώτα της εποχής, μέχρι να φτάσει οριστικά στα αριστερό. Διαδόθηκαν πάρα πολλές φήμες γιατί το έκανε τελικά, και ακόμα υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας. Ωστόσο, ήταν μια πραγματικότητα εξεικονισμένη. Αυτό είναι η τηλεόραση, κατά τη γνώμη μου. Είναι μια εξεικόνιση της ζωής. Είναι πάντα η ζωή? Όχι, δεν είναι πάντα η ζωή. Η ζωή είναι πολύ πιο σύνθετη, η ζωή είναι πολύ πιο περίπλοκη. Η ζωή έχει περισσότερες απολύξεις από όσο μπορεί κανείς να φανταστεί, και ενίοτε και στιγμές. Παρ' όλα αυτά, ένα κομμάτι της αποτυπώνεται. Ένα κομμάτι της μεταφέρεται. Και κυρίως, εσείς που θεραπεύετε τη δημοσιογραφία, και πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι όπως εσύ και νεότεροι δημοσιογράφοι που πραγματικά, όπως άκουσα να λένε, κυνηγάνε το όνειρό τους, νομίζω το παλέξει, καλά δεν το λέω, κυνηγάνε το όνειρό τους, σε πολύ μεγάλο βαθμό αναμετρούνται και με τα δύο. Αναμετρούνται δηλαδή με ένα μέσο, με ένα κομβικό ακόμα και σήμερα, μέσο ενημέρωσης, το οποίο έχει μια δημόσια ευθύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στην ίδια τη δημόσια σφαίρα, και συγχρόνως και με τη ζωή και με τις πολλές πτυχώσεις της ζωής. Και μια από τις πτυχές της ζωής είναι η συγκίνηση, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η εκπομπή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχει κάνει πρωταγωνιστές πολλές φορές ανθρώπους που ήταν τηλεθεατές μας, που κάτι είχαν να μας πούν, και πολλές φορές οι απλοί άνθρωποι λένε τις πιο μεγάλες αλήθειες. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Μανώλης ο Τσουρουνάκης για στιγμές δυνατές, κατά τη γνώμη μας, που άγγιξαν τους τηλεθεατές της Crete TV, και κάποιοι από αυτούς έκαναν και το γύρο της χώρας μέσα από τις εξομολογήσεις τους. Αποκτά άλλη αξία η ζωή. Επαναπροσδιορίζεις τη ζωή σου. Η γη έφυγε κάτω από τα πόδια, ο φόβος με κυρίεψε. Θα το κουβαλάω πάντα μέσα μου, που μπορεί να είναι το μοναδικό πράγμα που με έχει λυγίσει, είναι ότι μία φορά μου είπε, κλείσε την πόρτα του δωματίου μου, ήταν ξαπλωμένη, γιατί θέλω να κάνω κάτι. Μετά που μπήκα μέσα, της λέω, τι έκανες, όση ώρα έλειπα. Είχα κλείσει τα μάτια μου και χόρευα, και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορείς να δεις με τα δικά μου μάτια, να δεις πόσο ωραία χορεύω. Αυτό μου είχε πει. Αλήθεια είναι ότι... είναι εξαιρετικό αυτό που ακούμε. Τι νιώθετε βλέποντας αυτές τις εικόνες? Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για τα παιδιά. Μία λέξη μόνο. Αθάνατη. Τώρα θα με κάνετε να κλάψω. Τι θα θέλατε να πω? Ότι χάρη σε αυτόν τα έχω τα γοριτσάκια. Γιατί αυτός με στήριξε και με στήριξε πάντα. Χωρίς τον άνδρα μου δεν θα τα είχα. Είμαι σίγουρη γι' αυτόν και τον ευχαριστώ πολύ. Έπεσε με τρομερή ταχύτητα πάνω στα παιδιά. Όπου όλοι οι γιατροί μας διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόλαβαν να καταλάβουν καν τα παιδιά τίποτα. Γιατί η αγωνία μας ήταν αν πρόλαβαν αυτά τα παιδιά να πούνε μαμά. Δεν πρόλαβαν ούτε καν να καταλάβουν. Η ζωή πάει μπροστά. Κουβαλώντας όμως πάντοτε στην ψυχή σας και στην καρδιά σας το μικρό Μανώλη. Εννοείται. Αυτό δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, μα ποτέ, μέχρι να κλείσω τα μάτια τα δικά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση.
κατανοούμε τη συγκίνησή σας. Δεν είναι λίγο. Συγγνώμη. Τι θα θέλατε να πείτε στους γονείς σας που σήμερα πάλεψαν, στερήθηκαν, άλλαξαν την καθημερινότητά τους για να έχετε εσείς μία ζωή πολύ καλύτερη? Τι μήνυμα θα θέλατε να τους στείλετε? Τους ευχαριστώ πολύ και έχουν ένα μεγάλο μερίδιο εκεί που έφτασα εγώ. Δηλαδή, ειδικά ο πατέρας μου που ήταν πολύ σκληρός με μένα, έπαιζε αυτό το ρόλο, γιατί πάντα για να πετύχεις αυτό το σκοπό πρέπει ο ένας του γονιούς να παίζει τον κακό. Έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ο πατέρας μου στις επιτυχίες που έχω κάνει και στον αθλητισμό και στην κοινωνική μου ζωή. Ένα μήνυμα μέσα από την καρδιά μου θέλω να δώσω στις οικογένειες αυτές είναι να βγάζουν τα παιδιά τους, να τα βγάζουν έξω από το σπίτι τους, να τα βοηθάνε να σπουδάζουν, να έχουν μετά μια αυτόνομη διαβίωση. Όταν το πάνε είναι όταν οι γονείς φύγουν, έτσι, το παιδί να έχει όσο μπορεί μια αυτόνομη διαβίωση. Απλά θέλω να πω κάτι, ότι έχω μια γυναίκα πολύ δυνατή και έχω και ένα Γιώργο πολύ δυνατό εξής. Είμαστε δυνατοί μέχρι τη στιγμή που θα δούμε ένα δικό μας άνθρωπο να υποφέρει, να χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την 1η Μαρτίου, όπως προανέφερα, έγινε το για ανατροπή και έμεινε το παιδί 23 μέρες στο εντατική και στο 23 του Μάρτη κατέληξε. Την επόμενη κιόλας μέρα κυκλοφορούσε με το ίδιο φορτηγό που είχε 800 παραβάσεις και παρανομίες στους δρόμους. Νομίζω ότι καταφέραμε να συγκινήσουμε και τον κύριο Φραϊδάκη. Mm. Είναι αυτό που λέτε, κύριε Φραϊδάκη, και βλέπω τα μάτια σας δακρυσμένα. Κάποιοι μπορεί να το αποκαλούν κίτρινο. Εγώ θα το αποκαλέσω αλήθεια. Τα δάκρυα, όταν είναι αληθινά, είναι η αλήθεια της τηλεόρασης. Και στην Crete TV ζούμε μαζί. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, ένα λεπτό μετά τις 11, ζωντανά σε ώρα αιχμής στην Crete TV. Και να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας για καλό καλοκαίρι. Να ευχηθούμε και εμείς σε όλους σας καλό καλοκαίρι, ήρεμο καλοκαίρι, γεμάτο έτσι συναρπαστικές στιγμές. Ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης@cretetv.gr, το mail της εκπομπής. Και βεβαίως 2810-38000, στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV. Και μιας και μιλάω για social media, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο Μάρκο το Σμυρνάκη και το Δημήτρη το Δροσίτη, που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο των social media, γιατί πλέον τα social media είναι ένα δυνατό κομμάτι και της δικής μας προβολής, αλλά και της δικής μας δουλειάς. Και αυτά τα δύο παιδιά έχουν απογειώσει την προβολή του ομίλου της Crete TV και τους αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Προτού πάμε στα Χανιά και προτού συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί σας, στο προηγούμενο μέρος είδαμε τη συγκίνηση. Όμως η ζωή έχει και εκρήξεις. Και δόξα τω Θεώ, από εκρήξεις πάμε καλά. Και επειδή εμείς εδώ τα λέμε όλα, κάποτε ο Μιχάλης ο Παραβολιάς από το Τμήμα των Γραφικών, πριν από λίγο καιρό, μου είπε ότι αυτή η εκπομπή δεν πρέπει να λέγεται κάποιες φορές ώρα αιχμής, αλλά πρέπει, λέει, να λέγεται ώρα σφαγής. Πάμε να δούμε γιατί. Επειδή κύριε Δασκαλάκη, εσείς δικαιολογήσετε, είστε μικρός και δεν θυμάστε. Χαίρομαι που με βλέπετε. Ο κύριο Βαρδάκης δεν θυμάται. Το 83 τον ενδιορίσαμε στα ΕΛΤΑ. Το έχω ξαναπεί. Το 81 που παραλάβαμε. Εσείς που το 81 που παραλάβαμε. Πού έχετε δουλέψει, ρε κύριο? Άρα θυμάστε. Εγώ δούλεψα στα ΕΛΤΑ. Άρα θυμάστε. Εσείς που έχετε δουλέψει. Θα σας πω. Όχι τώρα μας θα σας πω. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Έχετε πάρει όλο το χρόνο που σας αναλογεί. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα γίνουν? Τις προϋποθέσεις δεν μας λέτε. Όταν υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία επικυβέρνησης δική σας. Εσείς το λέτε ότι είναι υποβαθμισμένο, κύριε Θοδωσάκη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε συγχαρητήρια σε αυτή τη χώρα. Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου είμαι, κύριε Ρονιμάκη. Δεν το αναγνωρίζετε. Είναι προστάτες οι κομμουνιστές. Ναι, είναι σωστό. Προθετικά, άφησε με ολοκληρώσω. Θετικά θέλω να πω. Τώρα λοιπόν θα πω εγώ τι θα πει το Πασόκ. Όχι, κύριε Γυρίου, εγώ θα πω τι λέει το Πασόκ, όχι εσείς. Όχι, να είστε, εγώ θα πω τι λέει το Πασόκ. Και να είστε ευθύς και να έχετε ευθύνη. Κοιτάξτε, προσβολές μέχρι ένα σημείο. Από ποια λέξη? Θα φύγουν άνθρωποι, θα έρθουν αρχιμητικά, αλλά δεν αλλάζει η ποσότητα των εργαζομένων. Είχε σχέση αριστερά ποτέ με τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ, με τις σφαγές? Είχε ποτέ σχέσεις η αριστερά με αυτά που λέτε? Διαστρεβλώνεται ιστορία ανθρώπων.
Εσείς λοιπόν αφήστε τώρα την ειρωνία σου παρακαλώ. Δεν είναι καθόλου ειρωνία κύριε. Εσείς που θυμάστε το 81 λοιπόν όταν παρέλαβε το Πασόκ. Τίποτα δεν έκανα. Παρέλαβε χωματόδρομους όλο το νομό έργο. Αυτά είναι τα βουλευτικά. Έχουμε και τα αυτοδιοικητικά, γιατί στην περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών πολλές ήταν οι εκρηκτικές συζητήσεις. Ξεχωρίζουμε βεβαίως την συζήτηση από την Ιερά Πέτρα και το Ρέθυμνο. Θα με επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, να πάω στα Χανιά να υποδεχθώ έναν από τους νεότερους δημάρχους σε ολόκληρη τη χώρα, τον κύριο Παναγιώτη Σημανδυράκη, έναν άνθρωπο που προεκλογικά τον χαρακτήρισαν ως το outsider των Χανίων, όμως έγινε ο μεγάλος νικητής. Γιατί έτσι αποφάσισαν οι Χανιώτες και κάθε λαϊκή ετιμιγορία βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Κύριε Σημανδυράκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Θα τολμήσω να πω ότι είστε στα ενία από την 1η Σεπτέμβρη μιας πόλης που χαρακτηρίζεται από τις ωραιότερες σε ολόκληρη τη χώρα. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα Χανιά, ο Δήμος Χανίων συνολικά... ...και οι ίδιοι κάτοικοι ζουν σε μια πόλη που φέρει ένα υψηλό ποιοτικό επίπεδο και πάνω σε αυτό θέλουμε και εμείς να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το οποίο ήδη έχουμε και πώς θα κάνουμε τον κόσμο και τους επισκέπτες να έρθουν και να φεύγουν ακόμα πιο ικανοποιημένοι. Κύριε Σημανδυράκη, προεκλογικά, στα Χανιά κρατήσατε όλοι οι υποψήφοι εξαιρετικά ήπιους τόνους. Αναπτύχθηκε ένας διάλογος και αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Πάρα πολλοί στην αρχή της προεκλογικής περίοδου θεωρούσαν ότι οι δύο μονομάχοι του δεύτερου γύρου θα ήταν δύο διαφορετικά πρόσωπα. Όμως κάνατε την έκπληξη και προεκλογικά θα τολμήσω να πω ότι δεχτήκατε και την αμφισβήτηση, ένας νέος άνθρωπος που δεν έχει εμπειρία. Βεβαίως υπήρχε η εμπειρία από την περιφέρεια Κρήτης. Όμως τώρα είστε ένας νέος άνθρωπος που έχετε την δυνατότητα να αναπτύξετε το δικό σας όραμα σε μια πόλη που έχει απίστευτες προοπτικές. Θέλω να μου πείτε, για να σας πάω σε πιο χαλαρές στιγμές, το συνέστημά σας το βράδυ που διαπιστώσατε στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ότι είστε ο επόμενος δήμαρχος των Χανίων. Καταρχάς να πω πριν να απαντήσω στην ερώτησή σας ότι με ενημέρωσε εδώ η συναδελφός η κυρία Νικηφόρο ότι στο πάνελ μεταξύ των καλών φίλων είναι και ο κύριος Παπαδάκης ο Νίκος, βεβαίως, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στο κομμάτι της περιφέρειας και σε αυτόν αλλά και στους υπόλοιπους τους χαιρετισμούς. Και να απαντήσω λοιπόν και στην ερώτηση. Κοιτάξτε, κάθε προεκλογική περίοδος, κάθε απόφαση έκθεση στις εκλογές είναι μια απόφαση που ξεκινά με την προοπτική και την προσδοκία της νίκης. Έτσι και εγώ, όπως και η εντελώς καινούργια αυτοδιοικητική ομάδα την οποία συστήσαμε, εξ αρχής πορεύτηκε με σκοπό να νικήσει. Να κερδίσει, πείθοντας τους πολίτες των Χανίων, ότι αποτελεί μια ουσιαστικά καινούργια και μια ουσιαστική πρόταση απέναντι στα ζητήματα και τις προκλήσεις του Δήμου Χανίων. Την δεύτερη Κυριακή, όταν ολοκληρώσαμε αυτή την διαδικασία, την μεγάλη, τη διαδικασία που όπως είπατε αφισβητήθηκε, τη διαδικασία η οποία πολλά ακούστηκαν, αλλά που τελικά είχε μια θετική για μας έκβαση, συνειδητοποίησαμε ότι η επιμονή, η ομοιογένεια στην ομάδα και η πίστη ότι μπορούμε να πείσουμε καταθέτοντας τη δική μας αλήθεια, είναι το κλειδί για την όποια επιτυχία. Και αυτή, αν θέλετε, διαπίστωση είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Αλλά εδώ πρέπει να καταθέσω και ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει ο Δήμος Χανίων αλλά και ο νομός Χανίων και ο Νίκος Παπαδάκης σαν πολιτικός επιστήμονας μπορεί να το επαληθεύσει. Έχει διαπιστωθεί διαχρονικά ή μάλλον τα τελευταία πολλά χρόνια ότι ο Δήμος Χανίων παρέμενε ένας Δήμος που υπήρξε μια πολύ αργή ανανέωση προσώπων. Μια πολύ αργή ανανέωση προσώπων που ουσιαστικά ήταν και μια αργή ανανέωση σε επίπεδο αντιλήψεων. Εμείς λοιπόν αφού κραστήκαμε αυτή τη διαπίστωση είδαμε ότι μπορούμε να συνθέσουμε μια εντελώς καινούργια ομάδα. Και πράγματι από τα 98 πρόσωπα που αποτελούσαν τα χρησμένα πρόσωπα των συνδυασμών του Κεντρικού και του Τοπικού Συμβουλίου μόλις 3 είχαν εκλεγεί ξανά σε τοπικά συμβούλια, ούτε καν στο Κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο. Με καινούργια λοιπόν πρόσωπα, τα οποία όμως είχαν μια διακριτή και πολύ συγκεκριμένη
προσφορά στην κοινωνία μέσα από άλλους μαζικούς φορείς, από επιμελητήρια, από συλλογικούς φορείς του εθελοντισμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού. Τέτοια πρόσωπα στελέχωσαν το δικό μας συνδυασμό. Άρα, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό μήνυμα, ότι είχε σημασία ότι μετά από πολλά χρόνια ο χώρος της αυτοδιοίκησης προσέλκυσε και έπεισε ότι αξίζει να ασχοληθούν άτομα που έχουν ασχοληθεί με τα κοινά. Και αυτή η διαφοροποίηση, ξέρετε, άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, αλλά για τους διάφορους λόγους τόσα χρόνια δεν επέλεγαν το χώρο της αυτοδιοίκησης, είναι ένα αποτέλεσμα και μια παθογένεια της μεταπολίτευσης που θεωρώ ότι εδώ στα Χανιά απαντήθηκε υπερβαίνοντας όλο αυτό το στερεότυπο το οποίο υπήρχε και οι Χανιώτες αποφάσισαν να τολμήσουν και να επιλέξουν την αλλαγή. Κύριε Σημανδυράκη, τι είπε ο Παναγιώτης Σημανδυράκης στον εαυτό του μετά το εκλογικό αποτέλεσμα όταν βρέθηκε στο σπίτι του και ενδεχομένως κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέφτη? Ήταν όντως ήταν στιγμές ικανοποίησης μετά την Κυριακή των αποτελεσμάτων. Ήταν στιγμές που μαζί με την κόπωση του εκλογικού αγώνα έβγαινε και μια ικανοποίηση όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά μια ικανοποίηση για τον τρόπο που καταφέραμε και φέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί από την πρώτη στιγμή, σχεδόν από πέρυσι το Σεπτέμβριο, όταν αποφασίσαμε και εκδηλώσαμε αυτό το ενδιαφέρον, βάλαμε μια συγκεκριμένη πορεία, μια συγκεκριμένη ρότα, την οποία ακολουθήσαμε παρέκκλητα και τελικά μας δικαίωσε. Οπότε, αν μη τι άλλο, ήταν μια στιγμή ανακούφισης, δικαίωσης και στην οποία βέβαια το επόμενο διάστημα συνοδεύτηκε από όλη αυτή την ευθύνη που έρχεται να αποτελέσουμε τον κορμό της επόμενης Δημοτικής Αρχής για ένα Δήμο ο οποίος έχει εξαιρετικά δυναμικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να το καταστήσουν επίκεντρο σε επίπεδο όχι μόνο Κρήτης και Ελλάδος αλλά σε επίπεδο Μεσογείου και Ευρώπης. Τι απαντάτε σε αυτούς που πολλές φορές αμφισβητούν τους νέους ανθρώπους όταν πάνε να αναλάβουν ηνία σε κεντρικές, έτσι, σημαντικές θέσεις όπως είναι η θέση του Δημάρχου, γιατί είστε ένα πρόσωπο που δέχτηκε την αμφισβήτηση από τους αντιπάλους του. Σας θύμωσε αυτό? Όχι, νομίζω ότι είναι μια απόλυτα φυσιολογική διαδικασία. Η αμφισβήτηση και η διεκδίκηση. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να διακρίνει και τη νέα γενιά, αλλά δεν είναι μόνο θέμα γενιάς. Είναι θέμα πώς συγκρούονται πολλές φορές οι αντιλήψεις. Πώς παροχημένες αντιλήψεις διεκδικούν την παραμονή τους στην εξουσία ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, έχουν δράση και πώς νέες δυνάμεις, πώς νέα πρόσωπα διεκδικούν με αγώνα και πίσω στον αγώνα χώρο σε αυτό. Άρα είναι μια διαδικασία που πρέπει να υπάρχει και η αμφισβήτηση πρέπει να υπάρχει και είναι και αυτή που αν θέλετε ξεχωρίζει τις προσπάθειες που πρέπει εν τέλει να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Άρα παρόλες τις δυσκολίες της στιγμής που τη βιώνει στην αμφισβήτηση είναι και μια διαδικασία απόλυτα εύλογη, απόλυτα φυσιολογική, ακόμα και οι περασμένες και μεγαλύτερες ηλικίες, αν και δεν μου αρέσει να το βάζω σε ηλικιακή βάση, και αυτές σε αντίστοιχους όρους, σε εποχές που και αυτές ξεκινούσαν μια διαδρομή ενδεχομένως στα κοινά, στην ίδια κατάσταση βρέθηκαν. Άρα αυτή είναι μια, νομίζω, αέναη διαδικασία που προϋποθέτει όμως ένα πράγμα. Προϋποθέτει πίστη από αυτόν που διεκδικεί χώρο για να εφαρμόσει τις ιδέες του και να πει στους πολίτες το συγκριτικό θετικό πλεονέκτημα και την θετική ανταπόκριση που θα έχουν αυτές οι ιδέες και η εφαρμογή τους στην καθημερινότητά τους. Υπάρχει ένα τραγούδι, κύριε Δήμαρχε, που λέει ότι όνειρο είναι τα Χανιά νύχτες του Απρίλη. Εγώ θα πω όνειρο είναι τα Χανιά όλο το χρόνο. Τι ονειρεύεστε για τα Χανιά της επόμενης τετραετίας? Είχαμε εξ αρχής μιλήσει και προεκλογικά και είναι και κάτι το οποίο έχει μπει στην ατζέντα μας αμέσως από το Σεπτέμβρη, δύο βασικούς άξονες. Το πρώτο έχει να κάνει με το δημόσιο χώρο και ό,τι συμπεριλαμβάνει ο δημόσιος χώρος, που είναι μια ευρεία έννοια που αφορά από τον τρόπο που ο ίδιος ο πολίτης αντιλαμβάνεται την επαφή του και αισθάνεται και οικειοποιείται το πάρκο, την πλατεία ή οτιδήποτε, από τον τρόπο που οι καταστηματάρχες, και ειδικά σε τουριστικές περιοχές είναι ακόμα σημαντικότερο, αντιλαμβάνονται και διαφυλάττουν το δημόσιο χώρο και δεν υπάρχουν φαινόμενα συνδοσίας όπως πολλές φορές παρατηρούνται. Και είναι η έννοια που πρέπει να αλλάξει ακόμα και το κυκλοφοριακό και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επαφή του πολίτη βγαίνοντας από το σπίτι.
Άρα ο δημόσιος χώρος ήταν ένα θέμα το οποίο μπήκε ψηλά στην ατζέντα. Έχουμε το Πολυτεχνείο Κρήτης, έχουμε τα ιδρύματά μας. Υπάρχουν τα πρόσωπα που διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία και την όρεξη να δώσουν άμεσες απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα. Και το δεύτερο είναι η διασύνδεση του πολιτισμού με την παιδεία, με ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο είχα τη χαρά να το δουλέψω ως Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας τα προηγούμενα χρόνια και θα μπει σε λειτουργία στο Δήμο Χανίων το αμέσως επόμενο διάστημα. Και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, με το δημόσιο χώρο, την αισθητική και την αίσθηση του πολίτη που πρέπει να έχει το δημόσιο χώρο, αλλά και την αισθητική που αναπτύσσει μέσα από την επαφή των μαθητών με την εκπαίδευση, μπορούμε να διαμορφώσουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα, την οποία θα την αντιλαμβάνονται και επισκέπτες σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Επειδή αυτή η εκπομπή έχει πολύ ανθρώπινο χαρακτήρα και αναφερθήκατε σε ένα προσωπικό σας φίλο, εγώ θα σας δώσω τώρα τη δυνατότητα να απευθύνει ο ένας και χαιρετισμό στον άλλο, ο Νίκος ο Παπαδάκης. Νίκο. Δήμαρχε, φίλε Παναγιώτη, καλησπέρα. Θερμά συγχαρητήρια και από τηλεοπτικού βήματος. Χαίρομαι πάντα και όταν σε βλέπω και όταν σε ακούω και εξ αποστάσεως. Και είμαι πολύ πολύ περήφανος για όσα έχεις καταφέρει και υποθέτω, το ξέρεις καλά, ότι οι προσδοκίες και των Χανίων αλλά και ολόκληρης της Κρήτης για σένα είναι πολύ μεγάλες. Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η διασύνδεση και η συνέργεια των Δήμων, όλων των Δήμων, όχι μόνο του Δήμου Χανίων, με τα ερευνητικά μας και τα ιδρύματά μας, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά όπως έχει αποδείξει και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία στο κομμάτι της διακυβέρνησης και νέων μοντέλων και καινοτόμων πρακτικών διακυβέρνησης, θα είναι πολύ χρήσιμη για να μεγιστοποιήσουμε και να βελτιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα που έχουμε δεδομένων των περιορισμένων πόρων και των οικονομικών αλλά και των ανθρώπων. Άρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα μεγαλύτερης ακόμα επικοινωνίας και με σένα και με το τμήμα και με το πανεπιστήμιο για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για όλους. Δήμαρχε των Χανίων, ναι Δήμαρχε των Χανίων, ναι και για τη θητεία αλλά και στην ηλικία. Εμείς θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι μετά από 4 χρόνια τα Χανιά να είναι μια πόλη πρότυπο που θα δείξει το δρόμο και για πολλές άλλες πόλεις σε αυτήν τη χώρα. Καλή δύναμη σου ευχόμαστε και σε σένα αλλά και στην ομάδα σου. Οι Χανιώτες αποφάσισαν από την 1η Σεπτέμβρη αναλαμβάνεις τα ηνία του δεύτερου σε πληθυσμού Δήμου της Κρήτης. Καλό βράδυ κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ και εσάς και όλο το πάνελ που από ό,τι είδα είναι νέοι άνθρωποι. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία να απευθυνθούμε τώρα μέσα στα μέσα του καλοκαιριού από εδώ από το εμβληματικό σημείο των Χανίων σε όλη την Κρήτη και να είστε καλά και ευχαριστώ ξανά για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ και να πούμε βεβαίως ότι θα επιστρέψουμε σε λίγο στα Χανιά για να πάρουμε εικόνες με μουσική και εκδηλώσεις που γίνονται εκεί και βεβαίως τη Μαρία Ελένη Νικηφόρου που έχει αναλάβει μαζί με τον Αντώνη Γκλεζάκη να μας μεταφέρει αυτές τις εξαιρετικές εικόνες από το Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων. Και έρχομαι σε εσένα, Αλέξη Πόδο, θέλω να μου πεις μέσα σε αυτήν την εμπειρία σου, δημοσιογραφικά, τι είναι αυτό που σου έχει μείνει και αν ένα ακόμα νεότερο παιδί που τώρα θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα του δημοσιογράφου σε ρωτήσει γιατί επέλεξες τη δημοσιογραφία, τι θα του απαντήσεις. Πρώτον, πιστεύω ότι είναι η γνωριμία που κάνεις σε αυτόν τον χώρο. Είτε με συναδέλφους, είτε με πολιτικούς, είτε με ανθρώπους από όλους τους χώρους. Είναι σημαντικό να παίρνεις μαθήματα και γνώμες βεβαίως. Γιατί στη δημοκρατία το βασικό είναι να ανταλλάζουμε τις απόψεις μας ελεύθερα και χωρίς εμπόδια. Δεύτερον, είναι η μόρφωση που σου δίνει η δημοσιογραφία. Δηλαδή, πρέπει να είσαι συνεχώς ενημερωμένος, να γνωρίζεις πολλά πράγματα διαρκώς, σε όλα τα ρεπορτάζ που λέμε εμείς δημοσιογραφικά. Και γενικά, νομίζω ότι για να γίνει κάποιος δημοσιογράφος, πρέπει να το έχει όνειρο ζωής. Ναι. Ευγενία, εσύ μπήκες στα βαθιά, γιατί ανέλαβες τα ηνία μιας καθημερινής εκπομπής στο Νότος TV. Θέλω να πεις τι νιώθει ένα κορίτσι τόσο νέο που έχει τελειώσει τις σπουδές του πριν από λίγο καιρό και ξαφνικά του λένε, ξέρεις κάτι, αναλαμβάνεις μία ζώνη σε ένα κανάλι που ξεκινάει τώρα. Τι ένιωθες λίγο πριν βγεις? Εγώ να σας πω ότι στην αρχή, μικρή όταν ήμουνα, είχα όνειρο να ασχοληθώ με τη νομική. Και μάλιστα το δοκίμασα. Έχεις τελειώσει πολιτικές επιστήμες? Πολιτικό της νομικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το δοκίμασα λοιπόν και είδα ότι δεν μου τέριαζε τόσο πολύ αυτό το αυστηρό, το τόσο αυστηρό κυρίως, ναι.
Με συνεπήρει η δημοσιογραφία για αυτό που είπε και ο Αλέξης, ότι πρέπει να είσαι συνεχώς σε μία εγρήγορση. Πρέπει να είσαι ενημερωμένος, πρέπει να ασχολείσαι με την επικαιρότητα, με την πολιτική. Με συνεπήρε το ότι γνώρισα και εγώ καινούργια άτομα και off camera, τους συνεργάτες μου, αλλά και τους καλεσμένους που ερχόντουσαν στην εκπομπή. Ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο, αλλά είναι τιμή μου και χαρά μου, γιατί γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς που με βοήθησαν. Με βοήθησαν, με συμβούλευσαν, ήταν εκεί. Και ο Αλέξης και η Νίκη και ο κύριος Χεντηράκης, όπως ανέφερα, και εσείς από το Crete TV. Μου δώσατε συμβουλές και πήρα πράγματα από εσάς και παρακολουθώντας σας. Και έτσι νομίζω ότι τα καταφέραμε όλοι μαζί και βγάλαμε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Εξαιρετικά τα καταφέρατε. Αποτέλεσμα. Το χτυποκάρδι λίγο πριν βγει η πρώτη εκπομπή στον αέρα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Αισθανόμουν ότι... Μπορώ να το καταλάβω. Αισθανόμουν ότι δεν θα σταματήσει η καρδιά μου. Αλλά αυτό νομίζω είναι... τελειώνει γρήγορα. Είναι στην πρώτη εβδομάδα. Μετά περνάει, το συνηθίζεις. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, έτσι είναι. Το έχω βιώσει, το ξέρω, και να ξέρεις ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, λίγο πριν βγεις στον αέρα, πάντοτε υπάρχει άγχος, ακόμα και αν έχεις 50 χρόνια στις πλάτες σου όσον αφορά τη δημοσιογραφία. Γιώργο Παπαγιαννάκη, τι είναι αυτό που σε όθησε να πεις «Θέλω να γνωρίσω τον κόσμο της τηλεόρασης»? Γιατί πολλές φορές υπάρχουν παιδιά που θεωρούν ότι η τηλεόραση είναι «βάψαμε ένα πρόσωπο, τον ντύσαμε όμορφα και βγήκε στην τηλεόραση». Αυτό είναι η τηλεόραση? Σίγουρα δεν είναι αυτό. Αυτό που είδα εγώ όλον αυτό το χρόνο, όλο αυτό τον καιρό εδώ μέσα, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είναι έτσι. Δεν πίστευα ότι χρειάζονται τόσα πολλά για να βγει στον αέρα μια εκπομπή, να βγει ένα δελτίο, να βγει μια τηλεφωνική απλή σύνδεση, αν θέλεις. Θέλει μια ολόκληρη προετοιμασία. Όλη αυτή την εμπειρία την πήρα από την Crete TV ένα ολόκληρο χρόνο τώρα. Εγώ είχα σαν όνειρο να ασχοληθώ πάντα με αυτό το κομμάτι. Θέλω να δοκιμάσω όλα τα είδη της δημοσιογραφίας. Επέλεξα τη τηλεόραση γιατί μου δόθηκε φέτος η ευκαιρία, μου είπαν αν θέλεις έλα, είπα να το δοκιμάσω. Ήταν ωραία, θεωρώ. Συναρπαστικό ταξίδι. Πολύ. Αλλά και δύσκολο. Γιώτα Αρχοντάκη, προσωπικά σε χαρακτηρίζω ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Δεν μειώνω κανένα, όλοι έχετε ένα εξαιρετικό ταλέντο. Όμως πολύ δύσκολα θα βρεις έναν δημοσιογράφο, Νίκο Παπαδάκη, νομίζω ότι μπορείς να το καταλάβεις και σαν ακαδημαϊκός, που να μπορεί να περάσει με επιτυχία από όλα τα μέσα, δηλαδή τηλεόραση, πόρταλ, έντυπη δημοσιογραφία όπως είναι η εφημερίδα. Και αυτό είναι ένα ταλέντο. Τι ονειρεύεσαι, γιατί έχεις αποκτήσει πλέον μια εμπειρία που μπορεί να σου αφήσει μια πρώτη γεύση από το επάγγελμα της δημοσιογραφίας? Στην πραγματικότητα, να πω ότι η αγάπη για την τηλεόραση προέκυψε στην πορεία όταν άρχισα να κάνω πρακτική. Θυμάμαι ότι μου είχες πει στη σχολή ότι δεν ήταν το όνειρό σου να γίνεις δημοσιογράφος. Δεν ήθελες να γίνεις δημοσιογράφος από τα χρόνια τα παιδικά. Στην πορεία προέκυψε. Προέκυψε γιατί πάντα μου άρεσε να διαβάζω και πάντα μου άρεσε να γράφω. Σκεφτόμουν ότι εφόσον μου αρέσει να γράφω, τότε θα μπορούσα να ασχοληθώ και με τη δημοσιογραφία. Βέβαια, όταν μπήκα στο χώρο, κατάλαβα ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πέρα από το να γράφεις, πρέπει να έχεις και άλλα ταλέντα, ή μάλλον πρέπει να έχεις τη θέληση. Γιατί αν έχεις τη θέληση, μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα στην δημοσιογραφία και να αποκτήσεις στη συνέχεια γερό στο μάχη. Εγώ ήθελα κυρίως να ασχοληθώ με την εφημερίδα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί μου άρεσε να γράφω. Στη συνέχεια όμως, και όταν γνώρισα την τηλεόραση, που όπως είπε και ο Γιώργος, δεν είναι αυτό μόνο το να βαφτούμε και να βγούμε. Προτιμάς να βγεις χωρίς μακιγιάζ, αλλά να έχεις ένα σωστό ρεπορτάζ, παρά να βγεις με ένα σωστό μακιγιάζ. Έτσι λοιπόν, στο μέλλον σίγουρα αυτό που θέλω είναι να αποκτήσω περισσότερες γνώσεις πάνω σε όλα τα θέματα, γιατί δεν γίνεται να είσαι δημοσιογράφος και να μην ξέρεις τα πάντα. Και τα πάντα δεν μπορείς να τα κατακτήσεις από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει συνεχώς να διαβάζεις, συνεχώς να είσαι σε εγρήγορση, συνεχώς να κυνηγάς τη γνώση. Έτσι λοιπόν, όπως εμείς, είναι η δουλειά μας να γνωρίζουμε γεγονότα, καταστάσεις, την ιστορία. Έτσι λοιπόν, θέλω και εγώ να πορευτώ και νομίζω κάθε δημοσιογράφος που θέλει να εξελιχθεί. Και βεβαίως να πούμε ότι στο επόμενο μέρος θα κάνεις και ρεπορτάζ στην εκπομπή. Θα καταλάβουν οι τηλεθεατές τι εννοώ. Νίκο Κοσμαδάκη, τι είναι αυτό που σε θυμώνει στη δημοσιογραφία? Γιατί πολλές φορές την εκφράζεις την οργή σου, τον θυμό σου, τα συναισθήματά σου. Σου αρέσει να τα εκφράζεις στα social media και αυτό είναι
κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό θα πράγμα. Θα σου πω κάτι, Μάνο. Δεν φοβάσαι να τσαλακωθείς. Θα σου πω κάτι, Μάνο. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω εγώ τη δουλειά του δημοσιογράφου, είχα ένα ακαδημαϊκό background. Mm. Είχα τελειώσει πολιτικές επιστήμες, είχα ένα μεταπτυχιακό στη βιωτική. Εγώ κατέκτησα ένα γνωστικό οπλοστάσιο. Καλό ή κακό, το κατέκτησα. Η δημοσιογραφία σου δίνει τη δυνατότητα να αναδείξεις, να δημοσιοποιήσεις ένα πρόβλημα. Όχι να το αναλύσεις, το δημοσιοποιείς. Mm-hmm. Αυτό το καλό έχει η δημοσιογραφία. Η ακαδημαϊκή σκηνή, η έρευνα, η γνώση απαιτεί μια περαιτέρω ανάλυση. Η δημοσιογραφία, το καλό είναι ότι αναδεικνύεις ένα πρόβλημα. Ότι λες ότι έχουμε αυτή την ανεργία, έχουμε αυτά τα ποσοστά, έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια εργάζομαι, το βασικό μου πόστο είναι πολιτικός και οικονομικός συντάκτης εφημερίδα Νέα Κρήτη. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πως η εφημερίδα δεν σου δίνει την αμεσότητα που σου δίνει η τηλεόραση. Εγώ φέτος ξεκίνησα ένα καινούριο τηλεοπτικό εγχείρημα. Έκανα μια τηλεοπτική εκπομπή, την οποία Μανώλη έφερα εις πέρας 17 εκπομπές. Και μπράβο σου. Από την πρώτη Τρίτη μέχρι την τελευταία Τρίτη ήμουν εκεί. Μόνο μία φορά, επειδή ήμουν άρρωστος, δεν κατάφερα να τη φέρω εις πέρας. Και σε αυτή την εκπομπή είχα 2 στόχους. Ο πρώτος στόχος λοιπόν, ήταν. Να βάλεις μία άνω τελεία, γιατί ξέρεις η ισορροπία της τηλεόρασης. Πρέπει να πάω στα Χανιά, γιατί θα δούμε ένα συγκρότημα από τη Σλοβακία που δίνει την δική του παράσταση στο γυαλί τζαμί, στο Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων. Μανώ! Αυτές τις εξαιρετικές εικόνες, το πάντρεμα των χωρών και των μουσικών δεδομένων που έχει κάθε χώρα, η μουσική παράδοση, θα δούμε, βλέπουμε εικόνες από παραδοσιακούς χορούς της Σλοβακίας, θα δούμε από χορούς της Τσεχίας, βεβαίως κρητικούς χορούς, αλλά και χορούς από την Τουρκία. Αυτή είναι η πολυπολιτισμικότητα της Κρήτης και αυτή είναι η Κρήτη που όλοι αγαπάμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Νίκο Κοσμαδάκη και Νίκο Παπαδάκη. Επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Για περίπου 35 με 40 λεπτά ακόμα θα είμαστε στον αέρα για αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Ταξιδεύουμε από το Ηράκλειο στα Χανιά και από εκεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου και μέσω του ΟΤΕ TV, γιατί έχουμε τηλεθεατές παντού και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι εσείς και εμείς ζούμε μαζί στα όμορφα, στα άσχημα, στα δύσκολα, στα συναρπαστικά. Να πάω στον Νίκο τον Κοσμαδάκη ή να πάω πρώτα στα Χανιά. Νίκο Κοσμαδάκη, θα περιμένεις λίγο ακόμα για να πάω στα Χανιά. Είναι η Μαρία Ελένη Νικηφόρο εκεί, γιατί. Α, πάμε στον Νίκο τον Κοσμαδάκη. Αυτά συμβαίνουν στην τηλεόραση. Νίκο Κοσμαδάκη, να ολοκληρώσεις. Θέλω να μου πεις αυτές τις 17 εκπομπές, τι σου έχει μείνει στο μυαλό όσον αφορά τον κόσμο της τηλεόρασης. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, Μάνο, είναι ότι είχα 2 στόχους. Πρώτος μου στόχος ήταν να φέρω άτομα εγνωσμένου ακαδημαϊκού κύρους. Ήταν μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που ήρθαν στην εκπομπή μου ονόματα όπως ο Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Λευτέρης Ζούρος, ομότιμος καθηγητής εξελικτικής βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
ο διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής και καθηγητής ψυχιατρικής, ο Αλέξανδρος Οβγότζας. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήρθε στο πάνελ μου ο Ιωάννης Ολίγης, ο οποίος είναι και συνεργάτης της εκπομπής Ορθόδοξος Λόγος. Και ο δεύτερος στόχος ήταν ότι προσπάθησα όσο μπόρεσα, όσο μου το επέτρεπαν οι δυνάμεις μου, να αναδείξω κοινωνικά ζητήματα. Αλκοόλ, ειδικά στην εκπομπή με το αλκοόλ, μπορώ να σου πω μάλλον ότι είχαν έρθει και δύο άνθρωποι που είναι καθηγητές κόπα, δηλαδή άνθρωποι που σε κάποια χρονική φάση της ζωής τους για 10-20 χρόνια ήταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ, το ξεπέρασαν και πλέον διδάσκουν, κάνουν μάθημα σε οικογένειες που κάποιο μέλος τους πάσχει από τον αλκοολισμό. Ένα εκπομπή για το Αλτσχάιμερ, σχέσεις αγοράς, εργασίας και εκπαίδευσης, σχέσεις εκκλησίας, παύλα κράτους. Προσπάθησα από τη μία να φέρω άτομα τα οποία είναι γνωστά, είναι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά είναι γνωστά σε ένα ακαδημαϊκό κύκλο. Και προσπάθησα αυτά τα άτομα να τα δει η ίδια κοινωνία του Ηρακλείου. Και το δεύτερο, να αναδείξω κοινωνικά ζητήματα. Αυτούς δύο στόχους. Πιστεύω, αστοχίες πάντα υπάρχουν. Έτσι. Και πιστεύω ακόμα και εσύ, μάλλον που είσαι τόσα χρόνια στην τηλεόραση, κάθε φορά που θα βλέπεις μια εκπομπή σου σε επανάληψη, θα λες, όπου, γιατί το από αυτό το πράγμα. Δεν βλέπω. Έτσι. Αστοχίες πάντα υπάρχουν. Γιατί έχεις δίκιο σε αυτό. Τρομάζουμε πολλές φορές, ακόμα και με τα λάθη που μπορεί να κάνουμε, αλλά τελικά αυτά τα λάθη είναι που μας δίνουν και τον ανθρώπινο χαρακτήρα. Έτσι, δεν είμαστε μηχανές. Αλλά πιστεύω ότι ήταν ένα ποιοτικό προϊόν. Αστοχίες υπήρχαν, εγώ προσωπικά είμαι χαρούμενος. Εγώ θα σου ευχηθώ, Νικόλα, να φτάσεις εκεί που θες και να το ζήσεις, γιατί το σημαντικό είναι να μπορούμε να το ζήσουμε. Πριν έρθω σε σένα, φίλε Νίκο Παπαδάκη, θα πάμε στα Χανιά και στην Μαρία Ελένη Νικηφόρου. Εκεί είναι σε εξέλιξη στο Γυαλί Τζαμί μια εξαιρετική εκδήλωση με μουσικά σύνολα από ολόκληρο τον κόσμο. Χαμογελαστή η Μαρία Ελένη. Το ευχαριστιέσαι, Μαρία Ελένη, στα Χανιά. Καλησπέρα, για να δούμε και μουσική, να δούμε και χορό. Πράγματι, Μάνο, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Μέχρι πριν από λίγο βλέπαμε ή παρακολουθούσαμε το 19ο πολιτιστικό αντάμωμα εδώ στο Γυαλί Τζαμί, από μουσικές από όλο τον κόσμο ενώθηκαν μαζί, μάλιστα υπήρχαν και κάποιες εκπλήξεις. Βέβαια τα καλύτερα θα μας τα πει ο κύριος Μπούτζουκας, θα μας πει καλύτερα τις λεπτομέρειες, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου που διοργάνωσε την εκδήλωση, ο Ψιλιορίτης. Κύριε Μπούτζουκα. Καλησπέρα. Είμαστε στη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Αντάμωμα που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων Ψιλιορίτης για 19η χρονιά. Είναι μια γιορτή χαράς, πολιτισμού, αναδεικνύει τη φιλία των λαών. Εδώ ενώνουμε τις παραδόσεις του τόπου μας με τις παραδόσεις των άλλων λαών. Μαρία Ελένη, επειδή βλέπω πίσω ότι έχει ξεκινήσει ο χορός, θα ήθελα να βάλει... Φέτο έχουμε προσκαλέσει συγκροτήματα από τη Σλοβακία, από την Κύπρο. Χόρεψαν αμέτρητες χορευτικές ομάδες στο Μήλου μας, ο Σύλλογος Ποντίων Νομού Χανίων και πάρα πολλοί κόσμος παρακολούθησε αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Δήμου Χανίων και Κυπεδίχαμ. Απλά, Μάνο, να σας πω ότι ως τώρα θα είχαμε εικόνα, αλλά λίγο πριν βγούμε, λίγα δευτερόλεπτα πριν βγούμε στο νερό, έγινε blackout, οπότε χρειάστηκε να σταματήσουν όλα. Άρα έχουμε και είδηση. Ναι, ακριβώς, γι' αυτό είδατε. Ναι, ακριβώς, έτσι έχει σβήσει από ό,τι βλέπω όλο το παλιό λιμάνι, ακριβώς στο τέλος όμως της εκδήλωσης. Να γυρίσει ο Αντώνης ο Ιγκλεζάκης να δούμε την εικόνα από το Ενετικό Λιμάνι χωρίς φώτα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Σήμα κατά τεθέν της Κρήτης είναι το Βενετσιάνικο λιμάνι, ναι. Και το βλέπουμε ουσιαστικά, βλέπουμε να αχνοφαίνεται ο θρυλικός φάρος των Χανίων και το απόλυτο σκοτάδι στο υπόλοιπα Χανιά, στο λιμάνι των Χανίων. Να, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε και ενημερωτική εκπομπή. Μεταφέρουμε λοιπόν την είδηση ότι αυτή την ώρα έχουμε ένα blackout στο λιμάνι των Χανίων. Στο Γυαλί Τζαμί, εδώ που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, είναι στην ουσία το blackout, Μάνο. Κατά τέλεια βλέπουμε έτσι το λιμάνι να έχει φώτα. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα με το blackout. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά συμβαίνουν σε ζωντανές εκπομπές όταν υπάρχει πρόβλημα που δεν οφείλεται σε εμάς, να το πούμε αυτό. Σε πολύ λίγο, εφόσον χρειαστεί, θα επιστρέψουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και έρχομαι σε σένα, Νίκο Παπαδάκη, και επειδή έχεις μια φοβερή τριβή με νέους ανθρώπους, θέλω να μου πεις αν οι νέοι άνθρωποι κουράζονται ευκολότερα ή μπορεί να καταθέσουν τα όπλα ευκολότερα. Ωραία ερώτηση και εύκολη απάντηση, σχεδόν με όρους απολυτότητας. Αντιθέτως, το βλέπω και απόψε, αλλά όπως το πες, ένα από τα καλά αυτής της δουλειάς που κάνω και που την αγαπώ πολύ είναι ότι
είσαι διαρκώς με νέους ανθρώπους που σου αγριεύουν τη σκέψη. Mm-hmm. Δεν σε αφήνουν να ησυχάζεις. Σε αμφισβητούν, αμφισβητούν αυτά που λες. Πραγματικά σε μαθαίνουν πράγματα. Πέραν το ότι έχουμε μια εξαιρετική νέα γενιά, και δεν το λέω για να χαϊδολογήσω τη νέα γενιά, αλλά είναι η πιο μορφωμένη γενιά που είχε ποτέ η χώρα και ίσως και με τις περισσότερες δεξιότητες, να πω και κάτι ακόμα για τούτη εδώ ακριβώς τη νέα γενιά. Η δικιά μου γενιά, και ας μου επιτρέψουν οι τηλεθέατες τον άκομψο όρο, πρόλαβε λίγο το μέλι. Αυτή εδώ γενιά ξεκίνησε χωρίς καν την προσδοκία. Mm-hmm. Είναι μια γενιά που περισσότερο διάστημα έχει ζήσει μέσα στην κρίση και αυτό κυρίως θυμάται. Ανέπτυξε και μεγαλύτερες δεξιότητες. Καμιά φορά η μεγαλύτερη, το λέμε κινησμό ή το λέμε ανταγωνιστικότητα κτλ. Δεν είναι καθόλου έτσι. Το δω και απόψε με το πάθος όλων των νέων συναδέλφων σου. Και επέτρεψέ μου να πω ότι σκέφτομαι καμιά φορά και το σκέφτηκα και απόψε ότι μεγαλώνοντας αλλάζει σχέση με τον ουρανό. Προσωπικά, γιατί μόνο προσωπικά μπορώ να μιλήσω, συνειδητοποιώ ότι μεγαλώνω, ίσως οριμάζω, πιθανότατα συμβιβάζομαι, συνεχίζω και διεκδικώ, αλλά λιγότερο. Άρα μου κάνει πολύ ο στίχος του αγαπημένου μου του Παύλου του Παυλίδη, εμένα ο ουρανός αυτός μου φτάνει. Όταν όμως είσαι νέος, και εδώ θα πάω σε έναν όρο, αν και μη μαρξιστής του Λένιν, διεκδικείς ακόμα κάτι πολύ πιο σημαντικό, mm-hmm. την έφοδο στον ουρανό. Αυτό είναι που κάνει τα νέα παιδιά να μην κουράζονται, να μην σταματάνε, να μην τα βάζουν εύκολα κάτω, παρόλο που είναι, ξαναλέω, μια γενιά που θα μπορούσε κανείς να τις δικαιολογήσει όλα τα προηγούμενα, γιατί φροντίσαμε οι μεγαλύτεροι να την ενδύσουμε με πολλές ματαιώσεις. Δεν το βάζουν κάτω. Και θέλω να πω στα νέα παιδιά, τους δημοσιογράφους που είναι εδώ στο τραπέζι, αλλά και στα νέα παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν δημοσιογράφοι, ότι αν δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να σεβαστεί τους πιο στενούς τους συνεργάτες, που δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες, που θα τολμήσω να πω ότι κάνουν μια πολύ πιο δύσκολη δουλειά από εμάς που είμαστε μπροστά από τις κάμερες, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι τα φώτα πέφτουν συνήθως στους ανθρώπους που είναι μπροστά από τις κάμερες. Όλη όμως η δουλειά ή η περισσότερη δουλειά γίνεται από τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες, που πολλές φορές, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, τρέχουν ακατάπαυστα σε όλα αυτά τα έκτακτα που μπορεί να συμβούν σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο και αμέσως μετά θα αφιερώσουμε χρόνο για αυτούς τους εξαιρετικούς φίλους συναδέλφους. Bye. Μέσα στην τηλεόραση εμείς συμπορευόμαστε αγκαλιά και εμείς είμαστε εδώ. Κάποιοι άλλοι όμως είναι αλλού και είναι στο κοντρόλ. Το έχουμε δείξει αρκετές φορές, όμως εγώ νιώθω την υποχρέωση πάντοτε, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την τηλεόραση, να λέω ένα δημόσιο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με εμπιστεύονται και μου δίνουν τη δυνατότητα να κάνω τηλεόραση, στους ανθρώπους που συμπορεύονται μαζί μου από την διοίκηση μέχρι το νεότερο συνεργάτη, δημοσιογράφο ή τεχνικό, από την ροή και το μάστερ, από τον 984 μέχρι τη Νέα Κρήτη, το neakrite.gr και βεβαίως το εξαιρετικό δημοσιογραφικό τμήμα της Crete TV. Όλοι είμαστε φίλοι, το τμήμα του μακιγιάζ, τα γραφικά. Θέλω να πω ότι ο Μιχάλης ο Παραβολιάς και όλα τα παιδιά στα γραφικά
ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Αναφέρομαι στο Μιχάλη, επειδή ο Μιχάλης πολλές φορές ερχόταν έτσι με το δικό του όραμα και μου έλεγε να το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε αλλιώς. Αυτό είναι τηλεόραση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους εξαιρετικούς άνθρωπους, φίλους που είμαστε μαζί εδώ και κάνουμε τηλεόραση. Και κάνουμε τηλεόραση. Με ενημερώνουν ότι έχω τον Μιχάλη τον παραβολιάσει. Ο Μιχάλης... Μιχάλη! Κάπου από εδώ γύρω είμαι, μάλλον με ακούς. Τώρα με ευνηδιάζεται. Λοιπόν, ήρθα μέχρι το φάρο των Χανίων για να βάλω, λέει, πάνω μια αυτοσχέδια πυρά, γιατί δεν έχουν φως. Είσαι φοβερός, ρε Μιχάλη. Θέλω εγώ, να ακούμε. Έτσι όπως με ζητήσανε, ας πούμε, όχι με ζητήσανε, το συνεργαστήκαμε με τα τρία μη εκεί, μάλλον εκτός το ενός μη από τα τρία, με τους δύο μάνους το συνεννοηθήκαμε και τον Γιώργο τον Ριζόπουλο εννοείται, να κάνουμε μια σύνδεση έτσι ψηλό. Τώρα βλέπεις εδώ, μπρέλα, έχω φτιάξει εδώ λίγο τον κήπο στο σπίτι μου από πίσω, δηλαδή, το φράχτη αυτά. Είσαι σε mood καλοκαιρινό πάντως. Ναι, αυτό ήθελα να σας μεταφέρω λίγο το mood αυτό το καλοκαιρινό, να προετοιμαστείτε, να ξέρετε τι σας περιμένει μετά από όλα αυτά. Γιατί εδώ πέρα περιμένω, σας περιμένω να πιούμε ένα ποτάκι μετά. Έχεις λέει καρπούζια εκεί, μου έχουν πει. Έχεις καρπούζια, έχεις ποτά, έχεις κάνει ένα πάρτι σε ώρα αιχμής. Έτσι, κανονικά. Εχμήρο πάρτι. Λοιπόν, εγώ σε καλώ ουσιαστικά για να σε ευχαριστήσω που με εμπιστεύτηκες και εμένα και τον Γιώργο. Μα μην τα λέτε Γκάλια, όλα. Όλα τα παιδιά, για τα γραφικά δεν το συζητώ και τις ιδέες που με βοήθησες και μου είπες ναι πάμε παρακάτω και η συνέπειά σου ήταν το σημαντικότερο για να μπορούμε να γίνουμε όλοι μας δημιουργικοί. Όταν μπορείς να μου δώσεις στοιχεία μερικές μέρες νωρίτερα για να κάτσω να δουλέψω, μπορείς να καταλάβεις ότι το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα καλύτερο από ότι ξέρεις κάτι. Μην τα λέμε τώρα αυτά. Αυτά είναι της δουλειάς. Μιχάλη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά από το τμήμα των γραφικών, την Νίκη, την Τουτουτζάκη, την Κάλια, την Κουφαλιαϊτάκη, τον Γιώργο το Ριζόπουλο ή το Ρίζο, όπως τον αποκαλώ εγώ πειράζοντάς το. Και νομίζω ότι έχετε ένα εξαιρετικό τμήμα. Όλα τα παιδιά κάνετε εξαιρετική δουλειά, γιατί το τμήμα των γραφικών είναι το αύριο της τηλεόρασης και αυτό αποτυπώνεται και στις μεγάλες εκλογικές βραδιές, αλλά και στις ζωντανές μας συνδέσεις, στον τρόπο που παρουσιάζετε τα στοιχεία στα βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτό το κανάλι που λέγεται Crete TV να κάνουμε σπουδαία πράγματα, γιατί κάποιοι το οραματίστηκαν πριν από πολλά χρόνια και το έφεραν εδώ που το έφεραν όλοι μαζί. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ομαδική δουλειά. Ας μην ευλογούμε όμως άλλο τα γέλια μας. Ετοίμασε τα ποτά και τα καρπούζια για να σου έρθουμε. Να περάσεις όμορφα το καλοκαίρι. Έτσι αλλιώς θα τα λέμε, γιατί μένουν ακόμα κάποιες μέρες με δελτία ειδήσεων μέχρι να φύγουμε για λίγες ημέρες να ξεκουραστούμε και να σχεδιάσουμε την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Καλό σου βράδυ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Και πάμε τώρα και στο control. Με ευνηδιάσατε τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Εκεί είναι η Γιώτα η Αρχοντάκη για να μας δώσει την εικόνα από τον εγκέφαλο της τηλεόρασης. Γιώτα. Έκανα μόλις λίγα βήματα, ανέβηκα κάποια σκαλιά και έφτασα στο production, εδώ όπου βρίσκεται η καρδιά της κάθε εκπομπής, η καρδιά του κάθε δελτίου. Εδώ είναι οι άνθρωποι, τους οποίους ακούμε στο ακουστικό μας μέσα στο στούντιο, να μας λένε ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση ή ότι πρέπει να μιλάμε λίγο πιο αργά κάποιες φορές, γιατί έχουμε χρόνο και δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε. Πίσω από την κάμερα, εδώ στον πρώτο όροφο της Crete TV, βρίσκεται ο Κώστας Βλαντάκης, με τη βοήθεια του οποίου θα βρεθούμε στους ανθρώπους. Χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσε να βγει αυτή η εκπομπή. Έχουμε τον ηχολήπτη μας, έχουμε το σκηνοθέτη μας, έχουμε το γραφίστα μας, να προχωρήσουμε τον Κώστα. Και έχουμε και τους αγαπημένους εδώ εικονολήπτες. Δεν θα τους πω έτσι όπως τους αποκαλούμε εμείς εδώ μεταξύ μας, γιατί έχουμε και κάποια μυστικά που θα τα κρατήσουμε μεταξύ μας. Το Στέλιο, τη Μαρία, την Σοφία και τον Τάσο. Πήγα να περαιθούν να τους πούμε τα ονόματα που τους λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας. Εγώ πάντως θα συνεχίσω να εδώ με τον ηχολήπτη της καρδιάς μας, τον Μάνο το Σιγλέτο, να μας πει ένα καλησπέρα. Γεια σου, Μάνο. Γεια σας. Καλησπέρα. Ο Μάνος με νέο look. Με νέο look. Καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό. Ακριβώς.
καλοκαιρινό τρόπο με διακοπές και πρέπει να έχουμε έτσι ένα πιο ανανεωμένο look, δεν πρέπει? Πρέπει, εννοείται. Και βέβαια έχουμε διανύσει και έχεις διανύσει μια γεμάτη σεζόν στην ώρα αιχμής. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που έχεις κρατήσει από αυτή τη χρονιά. Πολλοί καυγάδες, πολλά πολιτικά, γιατί εκλογές φέτος. Αλλά αυτό που κρατάω είναι ότι είμαστε ομάδα, βοηθάει τον άλλο. Θέλει γρηγοράδα, θέλει ταχύτητα να καταφέρουμε να βγάλουμε ένα σωστό ποιοτικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι το καταφέρνουμε. Και Μάνο, τι θα κάνεις αυτό το καλοκαίρι? Αυτό το καλοκαίρι δεν έχω κανονίσει ακόμα διακοπές, γιατί έχω πολλή δουλειά προσωπική, αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα. Πάντως μουσικές και τέτοια, επειδή ασχολούμαι με τη μουσική, θα έρθουν πολλά πράγματα. Είναι και μουσικός ο ηχολήπτης. Βεβαίως. Τέχνης είναι ο Μάνος. Εξαιρετικός DJ. Και να συνεχίσουμε. Εξαιρετικός. Εκεί ο Μανώλης ο Κωνσταντουλάκης, ο πιο μεγάλος στην ηλικία, έχει φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα ηχολήπτων νεότερης και παλαιότερης γενιάς. Να συνεχίσουμε όμως, γιατί εδώ πέρα βρίσκονται και άλλα άτομα. Εδώ βρίσκεται ο Αλέξανδρος Φούντας από τη ροή προγράμματος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ουσιαστικά τι κάνεις στο πόστο που έχεις αναλάβει, γιατί πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν. Ουσιαστικά, η αρχείο χρειάζεται να μοντάρετε εσείς οι δημοσιογράφοι, το περνάμε εμείς από εκεί μέσα, το Master. Και φτιάχνουμε και το πρόγραμμα το οποίο βλέπει ο κόσμος στην τηλεόρασή του. Το τελικό αποτέλεσμα που λέμε. Διαφημίσεις, εκπομπές, τα live, όλα αυτά τα δίνουμε εμείς. Σε αυτή τη δουλειά έχεις αντιμετωπίσει δυσκολίες? Αρχικά να πούμε ότι είσαι ένα νέο άτομο. Δηλαδή, περίπου την ίδια χρονική περίοδο, νομίζω, ξεκινήσαμε στην Greek TV. Ναι. Έχεις αντιμετωπίσει δυσκολίες? Πολύ τρέξιμο. Πολύ δουλειά. Εννοείται. Σχεδόν κάθε μέρα υπάρχει πάρα πολύ τρέξιμο. Αλλά εντάξει, συνηθίζεται. Και μία ευχή για το καλοκαίρι. Τα κλασικά. Καλό καλοκαίρι και θα τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι σε ώρα αιχμής, Μάνο. Καλό καλοκαίρι. Και να συνεχίσουμε. Θα ξεκινήσουμε τον γραφίστα μας, με τον Γιώργο Ριζόπουλο. Με το ορίζο μας. Γιατί μου ζήτησε. Με το ορίζο μας. Γιατί μου είπε να μην ασχοληθώ πολύ μαζί του, αλλά εγώ ένα καλησπέρα, Γιώργο, θα σου το πω. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πες μου, πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ πάνω, δίπλα στο Μάνολη του Τζουρνάκη? Είμαι στον καλύτερο σκηνοθέτη των επιτυχιών. Περνάμε όμορφα, δύσκολα, δημιουργικά και προσπαθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα των εκπομπών. Μία στιγμή που έχεις να θυμάσαι από την φετινή σεζόν στην εκπομπή Ρεχμής? Είναι αυτό που το βιντεάκι που δείξαμε πριν, οι πιο έντονες στιγμές, ανεπανάλητες στιγμές θα έλεγα. Υπήρξαν έντονες στιγμές, Μάνο, στην εκπομπή Ρεχμής, αναμφισβήτητα. Το παρακολουθήσαμε και στο συνολικό βίντεο που δημιούργησε ο Μάνος. Εγώ τώρα, Γιώτα, θα σου αποκαλύψω ότι το Τζουρουνάκι, πέρα από Τσούρι, τον λέω και Λάνθιμο. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Βεβαίως. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ταλέντο. Είναι έτοιμος να μας μιλήσει? Είναι έτοιμος. Εντάξει. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Όχι, μην με ευχαριστήσω τώρα. Να πειραχτούμε λίγο, ο κόσμος να χαλαρώσει. Είναι καλοκαίρι. Δεν γίνεται αυτό. Όχι, θα σε ευχαριστήσω στην αρχή πάλι για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Κάντε μου μια ερώτηση ή κάτι. Μας πήρε το μικρόφωνο, Μανώλη Τζουρουνάκη. Λοιπόν, είναι έτοιμος για την πίστα ο Τζουρουνάκης. Μανώλη Τζουρουνάκη. Εγώ θεωρώ ότι είναι έτοιμος να βγει στο στούντιο, Μάνο. Έτσι. έχω ακόμα, αλλά κάποια στιγμή μάλλον πρέπει να το κάνουμε. Βεβαίως. Πώς σου φαίνεται, πώς είναι το συνέστημά σου όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια έκτακτη είδηση σαν σκηνοθέτης? Ωραία ερώτηση. Μάλλον, άμα θέλεις, μπορείς να με σώσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν εδώ το χώρο πρέπει να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Η έκτακτη είδηση, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να τύχει γενικότερα, αλλά υπάρχει μια ασφάλεια στο συγκεκριμένο κανάλι και όλα είναι αντιμετωπίσιμα, ας πούμε, κάπως έτσι. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς αντιμετωπίζεις τους καυγάδες που έχουμε παρακολουθήσει στην εκπομπή Ώρα Αιχμής? Νομίζω είναι από τις δύσκολες στιγμές μιας εκπομπής.
γίνεται λίγο χαμός. Δηλαδή πρέπει να τους προλάβεις όλους, να τους δείξεις. Είναι... Αλλά εντάξει, με το Μάνο δασκαλάκι. Και οι συγκινητικές στιγμές. Οι συγκινητικές στιγμές είναι ακόμα πιο δύσκολες. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Νομίζω για όλους μας είναι δύσκολες, αλλά να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάτι που ρώτησα για τον ηχολήπτη μας. Τι θα κάνεις το φετινό καλοκαίρι? Εντάξει, αυτό νομίζω ότι μετά την φετινή σεζόν. Διακοπές. Απλά διακοπές. Τίποτα άλλο. Δεν ξέρω πού, δεν ξέρω πώς. Απλά θα κάνω διακοπές. Ήταν δύσκολη η τηλεοπτική χρονιά, τηλεοπτική και δημοσιογραφική χρονιά. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ εγώ σε σένα, Μανώλη Τσουρνάκη. Καλό καλοκαίρι και στους τηλεθεατές μας, Μάνο. Και βεβαίως, Γιώτα, να πούμε ότι όλα αυτά τα παιδιά που δίνεις τώρα πίσω από τις κάμερες, θα το πω κριτικά, τα κουλαντρίζει ο διευθυντής παραγωγής, ο Μαρίνος ο Μαυρίδης, ο οποίος είναι πάντα εκεί. Και βεβαίως, η επιμέλεια του προγράμματος, αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στον Γιώργο τον Γκαργάκη, τον διευθυντή προγράμματος, και την Αναστασία Τεμπιτζηλαίου που έχουν αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο για να δημιουργούν νέες ιδέες σε κάθε τηλεοπτική χρονιά, γιατί αυτό είναι η τηλεόραση. Οι νέες ιδέες να μπορούν να υλοποιηθούν. Και θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ είναι ο χώρος, Μάνο, που βεβαίως ανεβαίνουν όλοι, έτσι. Έτσι. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ προκειμένου να συντονίσουν μια εκπομπή, να συντονίσουν ένα δελτίο ειδήσεων, ιδιαίτερα στις μαραθώνιες αυτές εκπομπές για τις εκλογές, για τις φετινές τέσσερις κάλπες, που ήταν όντως μαραθώνιες. Από νωρίς το απόγευμα μέχρι τα ξημερώματα βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι εδώ πέρα, προκειμένου να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα, ένα άρτιο αποτέλεσμα, έτσι όπως και έγινε. Από τους γραφίστες μέχρι τους σκηνοθέτες, μέχρι τους δημοσιογράφους. Όλοι βρίσκονταν εδώ. Οικονολήπτες, τεχνικοί, πάντες, η Λίτσα, η Παπαδογιαννάκη από το μακιγιάζ με την ομάδα της να τρέχει να σου λουπώσει το μακιγιάζ, γιατί όταν είσαι 6-7 ώρες φεύγει και λίγο όλο αυτό και από την κόπωση. Αυτό όμως είναι η τηλεόραση. Αυτό είναι η τηλεόραση, ακριβώς. Γιώτα, να σας ευχαριστήσω όλα τα παιδιά εκεί, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς η Crete TV την ενημέρωση την έχει στο τσεπάκι της και το καλοκαίρι εξακολουθεί να έχει το δυναμικό της χαρακτήρα μέσα από τα δελτία ειδήσεων, σημείο αναφοράς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Δεν ξέρω αν θα ξαναπάμε στα Χανιά, θα με ενημερώσετε. Θέλω να πάω να κάνω ένα τελευταίο πέρασμα από τα παιδιά εδώ και τον... Τα παιδιά, εγώ βάζω και τον Νίκο τον Παπαδάκη. Όλοι παιδιά είμαστε, Νίκο Παπαδάκη. Θα έρθω σε σένα, Αλέξη. Αν σου ζητούσα να αλλάξεις κάτι στο χώρο της δημοσιογραφίας, στο χώρο της τηλεόρασης, τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει? Ίσως να γίνει λίγο πιο αντικειμενική, αν γίνεται. Εντάξει, εδώ στην Κρήτη, δόξα τον Θεό, είμαστε σε καλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, πάνω στην Αθήνα, βλέπουμε ένα, να το πω, πόλεμο. Ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των θεμάτων. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό φαίνεται και στο διαδίκτυο. Εκείνο είναι το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, στο διαδίκτυο βλέπουμε τα μεγαλύτερα site να παίρνουν κατευθύνσεις, να παίρνουν γραμμές. Θεωρώ ότι ίσως αυτό να χαλάει τη δημοσιογραφία. Μάλιστα. Και να αποτρέπει τον κόσμο ουσιαστικά ώστε να διαβάζει ή να έχει μια άποψη πιο αντικειμενική. Ευγενία, εσένα υπάρχει κάτι το οποίο σε δυσκολεύει στον χώρο της τηλεόρασης? Με δυσκολεύει? Όχι, θα πω ότι θα ήθελα κι εγώ να αλλάξω αυτό που ανέφερε ο Αλέξης, γιατί μπορεί να μην έχω σπουδάσει δημοσιογραφία, αλλά νομίζω, γνωρίζω κι εγώ κι εσείς σίγουρα από πρώτο χέρι, ότι η δεοντολογία ενός δημοσιογράφου είναι να είναι αντικειμενικός και να μοιράζεται τις ειδήσεις με τους τηλεθεατές άρτια και σωστά. Και αυτό είναι χρέος. Θεωρώ ότι αυτό θα ήθελα και εγώ από την ελληνική τηλεόραση, αν και πιστεύω ότι η κριτική τηλεόραση είναι σωστή όσον αφορά αυτό. Μάλιστα. Γιώργο Παπαγιαννάκη, καταρχήν θα σου λείψουμε τώρα που θα φύγεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Φυσικά. Δεν γίνεται να μην μου λείψετε. Γενικά, όταν είσαι σε μια κατάσταση για καιρό, και με τα κακά της και με τα καλά της, υπήρχαν όλες οι μέρες, περάσαμε γενικά και καλά και κακά με όλα τα προβλήματα, αν και κρατάω τα καλά. Σίγουρα ό,τι και αν κάνεις και το αφήνεις για λίγο, σου λείπει. Οπότε θεωρώ ότι θα το αναζητήσω όλο αυτό. Όλα τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, σίγουρα περάσαμε πάρα πολύ ωραία φέτος. Δεν έχω παράπονο, με στηρίξανε και τους ευχαριστώ πρώτα αυτούς και μετά όλους τους υπόλοιπους που με βλέπανε και μου λέγανε, την οικογένειά μου δηλαδή, και μου λέγανε πολλά μπράβο γι' αυτό. Αν και δεν μου άρεσε πολλές φορές, να σου πω ότι... Είσαι πάρα πολύ σεμνό παιδί και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά εμείς εδώ στην Crete TV. Να έρχεστε, όλοι να έρχεστε. Βεβαίως. Νίκο Κοσμαδάκη, τι είναι αυτό που εσύ θα ήθελες να αλλάξεις και είναι στο χέρι σου, γιατί
όλοι εμείς που μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε τηλεόραση, αν κάτι δεν μας αρέσει, ο καθένας από το δικό του κομμάτι θα μπορούσε να το αλλάξει. Καταρχήν, να σου πω, Μάνο, πρωτού απαντήσω στο ερώτημά σου, να κάνω ένα σχόλιο για τον Γιώργο. Επειδή τα γραφεία μας ήταν δίπλα-δίπλα, ο Γιώργος είναι ένας νέος με πάρα πολλές προοπτικές, έχει όλα τα φόντα, είναι εργατικός, είναι υπομονητικός. Και πιστεύω ότι θα προχωρήσει, θα πάει μπροστά το χώρο της δημοσιογραφίας. Έχουν αναπτυχθεί και φιλίες και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σε αυτό το χώρο πολλοί λένε ότι δεν υπάρχουν φιλίες, και όμως υπάρχουν φιλίες που αντέχουν στον χρόνο. Ακριβώς. Υπάρχουν και έρωτες που αντέχουν στον χρόνο. Υπάρχουν και τα άσχημα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν διαφοροποιεί το χώρο στην τηλεόραση από οποιοδήποτε άλλο χώρο επαγγελματικό. Εγώ προσωπικά είχα να μαθαίνω τους καλύτερους όλους εδώ. Γιώργο, είσαι ένα καταπληκτικό παιδί. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όχι μόνο οι άνθρωποι που σε γνωρίζουν στην τηλεόραση, αλλά και οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου και σε κάνουν παρέα. Για να απαντήσω στο ερώτημά σου, Μάνο, συμφωνώ και με την απάντηση που δώσε ο Αλέξη και η Τζένι, ότι όντως δεν υπάρχει μεροληψία ούτε ουδετερότητα σε πολλά μέσα ενημέρωσης, είτε στον τηλεοπτικό, είτε στο τηλεοπτικό τοπίο, είτε στον έντυπο τύπο. Και αυτό το παρατηρεί κάποιος όταν πάει σε ένα περίπτερο να αγοράσει μια εφημερίδα το πρωί. Βλέπει πως κατευθείαν έχει να κάνει με μια εφημερίδα η οποία εντάσσεται σε ένα κομματικό στρατόπεδο, αλλά και στην τηλεόραση που επικρατεί μια κατάσταση η οποία. Μια χουμψιανή κατάσταση. Ένα πόλεμο όλων αντίον όλων. Αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να αλλάξω. Και το άλλο το οποίο θα ήθελα να αλλάξω είναι ότι έχουμε ανάγκη από δημοσιογράφους παύλα μαχητές. Γιατί τα ξέρεις καλύτερα, Μάνο, ότι δεν υπάρχει πλέον μαχητική δημοσιογραφία. Και δυστυχώς η τεχνολογία μπορεί, είναι ευτύχημα ότι η τεχνολογία μας πάει μπροστά. Είναι ευτύχημα το γεγονός ότι πλέον η γνώση διαχέεται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά έχει κάνει και πάρα πολλά κακά. Έχει κάνει τους δημοσιογράφους να μην εξερευνούν τη γνώση. Γιατί αναζητώ τη γνώση σημαίνει ότι ψάχνω. Ερευνώ. Ξηκώνομαι το πρωί, έχω στο μυαλό μου ένα θέμα, πάω κατευθείαν στην πηγή της ενημέρωσης και εκεί κάνω ένα ρεπορτάζ. Αυτό είναι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος δεν είναι πάω σε τρία site, κάνω ένα copy-paste, να το πω έτσι κάπως χοντροκομμένα και απλά να το πλασάρω και να βάλω το όνομά μου. Αυτό είναι λάθος. Η μαχητική δημοσιογραφία. Αυτό πρέπει. Και είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Νίκο Παπαδάκη, η δημοσιογραφία είναι πολιτική επιστήμη ή η πολιτική επιστήμη η δημοσιογραφία? Μάνο, όχι, από την άποψη ότι η πολιτική επιστήμη είναι από τα εγκύτερα επιστημονικά πεδία επιστημονικές πειθαρχίες στη διαχείριση της δημόσιας σφαίρας, την οποία κατεξοχήν αναλαμβάνει η δημοσιογραφία. Έχουμε την επιστήμη της επικοινωνίας, που είναι η εγκύτερη στην ίδια τη δημοσιογραφία, κακά τα ψέματα όμως. Υπάρχουν σχέσεις αλληλεπιδραστικές και ενίοτε λειτουργούν και ως προϋποθετική όριο ένας το άλλο, εξηγούν πάρα πολύ γρήγορα. Η πολιτική επιστήμη είναι μια επιστήμη ακριβώς επειδή είναι αυτή που έχει την ευθύνη της ανάλυσης και του δημόσιου πράγματος αλλά και του πολιτικού φαινομένου με τοπί κεφαλαίο, η οποία λειτουργεί προϋποθετικά για μια καλή δημοσιογραφία. Δεν λέω απαραίτητα ότι πρέπει να είναι ένας πολιτικός επιστήμονας για να γίνει δημοσιογράφος. Βοηθάει. Βοηθάει η γνώση της, βοηθάει η επαφή. Και από την άλλη μεριά, η δημόσια σφαίρα, η διαχείριση της είδησης, η αξιολόγηση της είδησης, όλο αυτό το πολύ δύσκολο έργο με το οποίο καταπιάνεστε, εμάς μας δίνει πάρα πολλά δεδομένα για να κάνουμε και αναλυτικότερα και σε μεγαλύτερο ερμηνευτικό βάθος τη δουλειά μας. Άρα υπάρχουν ισχυρές συγγένειες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός είναι ο κόσμος της τηλεόρασης. Δεν είναι μαγικός. Είναι ένας κόσμος όπως σε κάθε επάγγελμα. Τυχαίνει κάποιοι να είναι μπροστά από τις κάμερες, κάποιοι άλλοι πίσω από τις κάμερες και όλοι μαζί οραματιζόμαστε τη δική σας ενημέρωση. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Εσείς και εμείς ζούμε μαζί και ζούμε πολλά χρόνια μαζί. Και εσείς μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Δεν μασάμε ακόμα και στα πισόπλατα μαχαιρώματα και στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Αυτά συμβαίνουν. Όταν όμως υπάρχει αυτή η δυνατή εμπιστοσύνη ανάμεσά μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Θα σας αφήσουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή. Σιγά σιγά κλείνουν και όλες οι παραγωγές της Crete TV με σημείο αναφοράς βεβαίως στο δελτίο ειδήσεων. Για να επιστρέψουμε το φθινόπωρο ακόμα πιο δυναμική, ακόμα πιο μαχητική, γιατί εσείς και εμείς ζούμε μαζί. Καλό καλοκαίρι.